πάντο τελήν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλλής αναδείξας, καταπέμψας αυτοίς το πνεύμα. Καλησπέρα, παιδιά, καθίστε. Με πολύ χαρά σήμερα στην ταπεινή μας αυτή σύναξη εδώ του Αγίου Ελευθερίου της Οδού Αχαρνών έχουμε την τιμή και την χαρά και την αδελφική έτσι ιδιαίτερη, θα έλεγα, χαρά να φιλοξενούμε τον πατέρα Ευάγγελο Παπανικολάου, έναν αγαπητό εν Χριστώ αδελφό, πολύ γνωστό. Έχει καρδιά μικρού παιδιού και είναι αγαπητός, εκλεκτός αδελφός, ο οποίος οργώνει το σκάμα της Εκκλησίας μας. Είναι κληρικός εδώ κοντά, στην Ιερά Μητρόπολη, Καμερούν υπηρετεί, πολύ κοντά μας, διότι εφόσον γέρονται οι καρδιές μας, είναι τόσο κοντά με τον Επίσκοπο και την Εκκλησία, αισθανόμαστε ότι είστε τόσο κοντά μας που η αναπνοή σας ακούγεται δίπλα μας. Τον καλωσορίζουμε στον Ιερό Ναό μας. Ο πατήρ Ευάγγελος είναι άνθρωπος επικοινωνίας πολλής, ανοιχτός, προσφέρει πάρα πολλά στον αγρό και στην Ιεραποστολή της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα ασχολούμενος εκεί με την Ιερά Μητρόπολη Καμερούν, τώρα απέκτησε τελευταίως και ένα παιδάκι. Το λένε πατέρα πρόδρομο κι αυτός, όπως και εμείς το αποκτήσαμε. Μαζί γεννήσαμε. Ναι, πάτε, ναι. Και το προσπαθούμε να στηρίξουμε αυτή την νέα επισκοπή της Ορθοδόξου Εκκλησίας μας, του Παλαιφάτου Πατριαρχείου Αλεξανδρίας και αγωνιζόμεθα να στηρίξουμε και εκεί την Ιεραποστολή και νομίζω τα βήματά μας θα πορευτούν μαζί, πατέρα Ευάγγελε, κάπως έτσι. Με την ευχή. Πάμε μέσα στο αεροπλάνο, εσύ από μια μεριά και εγώ από την άλλη. Για να κρατάμε την ισορροπία. Λοιπόν, τον καλωσορίζουμε στο ναό μας και σήμερα θα έχουμε τη χαρά να τον απολαύσουμε. Εκτός το ότι είναι γλυκύτατος, ξέρει πάρα πολλά πράγματα από το σκάμα και της ιερατικής του διακονίας, αλλά και πριν από αυτό, αφού γέμισε την πνευματική του φαρέτρα με εμπειρίες πολλές από το Άγιον Όρος, εγώ τον παρακάλεσα να μας ομιλήσει για τις εν Χριστώ σαλότητες, που μου αρέσουν πάρα πολύ αυτές και ιδιαίτερα αναφερθείτε γενικώς σε αυτό το θέμα χωρίς να σας περιορίσω. Έχετε την ελευθερία του λόγου και έχετε τόσα πολλά να μας πείτε και αναμένομαι πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε που μας τιμήσατε σήμερα, καθότι και η μέρα είναι πολύ δύσκολη γιατί αύριο θα έχουμε τις Κυρίες Ορθοδοξίες, αφήσατε τα ημέτερα και ήρθατε στα ημέτερα. Όλα καλά, όλα καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Χρυσός, γλυκύτατος, sweet, sweet αυτό. Είναι γλυκύτατος άνθρωπος. Εγώ τον εφοβόμουν. Δεν μπορώ τα πολλά, ξέρετε, επειδή... Να, αυτό είναι η πρόοδος. Κάθε φορά έχει το καπελάκι του. Λέω, Παναγία μου, θα πηγαίνω και το τελικά πέρα να φοράω στο κεφάλι μου, καμιλάκι. Οπότε ο άνθρωπος είναι γλυκύτατος και καλότατος και είναι μέσα στα όρια της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Προσέξτε. Πρέπει να ξέρουμε και ψυχιατρική, να ξέρουμε και ψυχολογία, να ξέρουμε και τι είπε ο Φρόιντ, να ξέρουμε και τι είπαν όλοι αυτοί, να τα ξέρουμε όλα. Παπάς χωρίς Θεία Λειτουργία, τι να το κάνεις. Δεν μας στάνουν αυτά. Τελειώνουμε αυτά. Χρειαζόμαστε τον παπά να είναι λειτουργός του Χριστού, να έχει τα μυστήρια, να φοράει το πετραχυλάκι, να είναι λιωμένο το πετραχυλάκι. Κι ας μην μπορεί να κάνει προσευχή, γιατί εμείς έχουμε ένα βάσανο, έχουμε πολλά θέματα και το βράδυ δεν μπορούμε να κάνουμε ούτε ένα σταυρό. Τουλάχιστον στη Θεία Λειτουργία να σκεφτόμαστε το σύμπαν ολόκληρο, αυτό που ξέρουμε και αυτό που δεν ξέρουμε. Μέχρι τις μαύρες τρύπες να πάμε να μπαίνουμε, να προσευχόμαστε, να κλεινόμαστε μέσα στη μαύρη τρύπα. Αυτό το ωραίο της κτήσεως, εμένα αυτή η διπλή ιδιότητα που μου έδωσε ο Θεός, την ιατρική επιστήμη,
και η οποία μου έδωσε τη χάρη να ξέρω τη φυσική, γιατί κάνουμε φυσική πάρα πολύ, μπόλικη και φυσική κάναμε, και άλλες και άλλες και άλλες, να ανοίξει το μυαλό του ανθρώπου και να μην είχε μια κλειστότητα, κατάλαβες, αλλά αυτό, αυτή η θύραθεν παιδεία είναι αξιόλογη, βοηθητική, αλλά δεν τη χρειάζεται τη θύραθεν παιδεία ο άνθρωπος του Θεού, δεν τη χρειάζεται. Γιατί ο άνθρωπος του Θεού, το Άγιο Πνεύμα του λέει: μην την πεις αυτή τη χαζομάρα. Μην την πεις, μην το πεις αυτό. Πες αυτό, πες αυτό. Και ο άνθρωπος του Θεού, όταν ρωτήσει το Θεό, έχει πείρα για όλα. Ξέρει και τι είναι οι μαύρες τρύπες, ξέρει. Απλώς πολλές φορές δεν χρειάζεται, δεν τον ενδιαφέρει. Ο Γεροπορφύριος δεν έλεγε ότι το φάρμακο του καρκίνου, και λένε όλοι: μπαρε δεν το ρώταγε ένα στον άλλο, πού είσαι το καλό, είναι αυτό το καλό. Μπροστά, λοιπόν. Δεν τον ενδιαφέρει. Όταν μία φορά παρουσιάστηκε για την ισαλότητα που λέει, που είπαμε εδώ, η ισαλότητα είναι χυμένη μέσα στην Εκκλησία. Υπάρχουν άγιοι που έχουν τη σφραγίδα του αλλού και δεν υπάρχει άγιος που να μην έχει μια ισαλότητα. Δηλαδή τι είναι η ισαλότητα, σαλεμένος. Για αυτή τη δόμηση που έχει ο κόσμος και το σύστημα να μην χωράει. Και αυτό λέγεται ισαλότητα. Ο σαλός, ο πρώτος σαλός είναι ο Χριστός. Μήπως δεν λέγανε μένεται, λέγανε μένεται. Δεν λέγανε όταν οι Ιουδαίοι λέγανε μένεται, μένεται. Είναι τρελός, τρελός. Ποιος ζητάει να σε σκοτώσει, του λέγανε. Ήδη, μένεσαι, του λέγανε. Σε βλαμμένος. Αυτό είναι η σαλότητα. Οι άνθρωποι να μη σε τιμούνε, να σε έχουν. Αυτό όμως, αυτό το είχαν και οι Εχέλληνες. Γι' αυτό εμείς εδώ στην περιοχή. Είναι ωραία η σαλότητα, τη μας αρέσει, γιατί είναι μια συνέχεια των αρχαίων Ελληνών. Έχει μερικά χαρακτηριστικά. Δεν μοιάζει, μοιάζει εξωτερικά, αλλά εσωτερικά δεν μοιάζει καθόλου. Ο λόγος είναι τελείως διαφορετικός. Εγώ όταν ήμουν παιδάκι, είδα μια γριά, ξέρετε όπως είναι οι πόρτες, οι παλιές οι πόρτες στα χωριά, γι' αυτό τα χωριά, δηλαδή όποιος βγει κάτω από την Αφαία, εκεί η Αφαία, όπως κατεβαίνει στην Ιερά Οδό, η Ιερά Οδός είναι αξιόλογος τρόπος. Και εγώ έχω να σας συστήσω και κάτι άλλο, να κάνουμε εκδρομές με τα πόδια. Πώς μας βλέπετε, να πάμε με τα πόδια, να πάμε όλη την Ιερά Οδό και να σταματήσουμε στη Δαφνιώτισσα. Να μπουκάρουμε μέσα και να κάνουμε μια λειτουργία μέσα στο Δαφνί, που είναι αλειτουργητή η Εκκλησία. Τζαμί το έχουν κάνει και χειρότερα από τζαμί. Τόσα χρόνια η Εκκλησία είναι αλειτουργητή. Χριστός ανέστη σε αυτούς τους ωραίους τρούς, δεν ακούγεται. Δεν ακούγεται. Ο Αρχιεπίσκοπος, τη μονή του Αγίου Λουκά, αγωνίστηκε ο άνθρωπος και λειτουργεί. Εδώ αυτό μένει κλειστό ακόμα. Και είναι στην Αγία Σοφιά. Λειτουργικό. Ποιος λειτουργήσε μία φορά? Ένας δεσπότης που τον κυνηγήσανε όλοι αυτοί οι τάχα προοδευτικοί. Λειτουργήσε πανύψιλος, ωραίος, με μια μήτρα στο κεφάλι του βασιλιάς. Αυτός που λειτουργήσε και έκανε το γάμο ενός παιδιού του Σίμωνα Καρά. Έκαμε και το γάμο μέσα, τον κάναμε εκεί πέρα. Αλλά ακόμα δεν είχαν οι διαβόλοι εγκατασταθεί καλά γύρω-γύρω. Καταλάβατε. Μπορέσαμε και γλιτώσαμε κάτι. Γιατί τώρα έχουν εγκατασταθεί οι διαβόλοι. Και λέει: ω, δεν επιτρέπεται, θα πάθει ο ναός κάτι. Βρε, ανόητε! Τι θα πάθει ο ναός από μένα και από το λιβάνι μου και από την προσευχή μου και από το κερί μου. Τι θα πάθει ο ναός. Το ναό τον έχτισα εγώ με συγκεκριμένο πρόβλημα και συγκεκριμένο πρόγραμμα στο μυαλό μου. Είναι λειτουργικό, είναι καλό και να σα πω και κάτι άλλο. Παρερθέτω ο κόσμος, εάν ο ναός είναι μουσείο, να πέσει. Όχι, εγώ το ναό το θέλω να λειτουργέται, εάν είναι μουσείο να πέσει, δεν με ενδιαφέρει. Είναι υποπροϊόν κουλτούρας και πολιτισμού. Ένας ναός που πηγαίνουν μέσα οι τουρίστες και κάνουν αυτό το πράγμα, όξινος, δεν το θέλω αυτό το ναό. Αυτός ο ναός έχει πάψει να υφίσταται και να εκπληρώνει το λόγο για τον οποίο φτιάχτηκε και γιατί βάλανε την πέτρα οι πατέρες. Και αυτό είναι σαλότητα. Άμα το πεις, σου είναι βλαμμένος ο παπάς. Ενώ αυτή είναι η αλήθεια. Να τον πιάσει έναν τρελό και να πάει εκεί μέσα και να κάνει το βράδυ της Αναστάσεως. Να κλειστεί, να κατεβεί από τον τρούλο και να πει μέσα και να πει Χριστός Ανέστη. Και να απαντήσουν όλες αυτές οι εικόνες εκεί πέρα Χριστός Ανέστη. Αυτή είναι μια τρελά. Μια σαλότητα. Του δεν έχουμε. Να πάρουμε με τα πόδια και να πάμε. Και ύστερα να πάμε στον Αφαία. Κάτω-κάτω, εκεί είναι στην Αφαία. Από την Αφαία και κάτω, αλλάζει ο κόσμος. Μην φοβάσαι, πάω ότι παπά μου δεν σε στράψω. Είναι χρυσός. Είδατε, τάκ, σου λέει να φύγω να πάω πιο πέρα. Ο άνθρωπος κουνιέται και λεφτά. Θα με πάρει βάρνα καμία. Κοιτάξτε, εγώ δεν του είπα να με καλέσει. Ο άνθρωπος ήθελε να με καλέσει, επέμενε. Τι λέω, Χριστιανέ, λέει, με έχεις καταλάβει ποιο θα καλέσεις. Μου λέει, όχι να έρθεις. Θες να έρθω, να έρθω. Λοιπόν, πιο κάτω λοιπόν είναι η Αφαία. Ήταν ναός της Αφροδίτης αφιερωμένος εκεί πέρα. Εκεί όλοι οι ερωτευμένοι
περνάγανε και αφήνανε ένα γραμματάκι. Και τι λέγανε στην Αφροδίτη, κυρά μου αγαπάω τον Κώστα, έλεγε μια. Δεν ξέρω και ανάποδα ίσως. Λοιπόν, κυρά μου αγαπάω τον Κώστα, ξέρεις, οι άλλοι κατάλαβες. Και ακόμα μέχρι σήμερα οι παλαιοί δεν ξέραν ότι είναι ο Αφροδίτης αυτός. Λεγόταν, νομίζω ότι είναι της Αφέας Αθηνάς. Ενώ είναι της Αφροδίτης αυτό το. Είδατε κάτι σπηλάκι όπως είναι έτσι και είναι εκεί κάτι αυτά, έτσι, καθώς κατεβαίνετε. Από εκεί και κάτω αρχίζει η ελληνική επαρχία. Δεν έχει καμία σχέση ο κόσμος από εκεί και κάτω με αυτόν τον κόσμο που είναι από εδώ και πάνω. Εδώ έχουμε τρομερά προβλήματα. Λείπει η ενορία, λείπει η σχέση των ανθρώπων. Με τα προβλήματα έχουν αυτοί εκεί πέρα, από εκεί και κάτω, στα χωριά και τα λοιπά, αλλά εδώ πέρα είναι τεράστιες οι ποσότητες. Ο πατήρ εδώ πόσες χιλιάδες έχει, ξέρει τα πρόβατά του κατ' όνομα, κανένα. Πόσες χιλιάδες είναι εδώ πέρα, πόσες ενορίες σας γίνονται, 20.000. 20.000. Και η μάντρα, 20.000 είναι, αλλά είναι δομημένη με το ναό και μπορεί, γιατί εγώ είμαι από τη μάντρα, και μπορεί ο ιερεύς μέσα στην 25ετή του πορεία τουλάχιστον να τους έχει γνωρίσει όλους, να έχει, καταλάβατε, ενώ εδώ είναι κλεισμένα και με πολλή δυσκολία μπορεί να εισέλθει ο ιερεύς. Και η τρέλα μας χρειάζεται. Έτσι λοιπόν εγώ μεγάλωσα σε ένα χωριό στη μάντρα. Η μάντρα ήταν ένα χωριό, πραγματικό. Δεν είχε, ένα δρόμο είχε, ένα δρόμο είχε το 67, ένα δρόμο είχε μπροστά εκεί πέρα, που ήταν άσφαλτος, όλα τα άλλα ήταν πέτρες. Καμπού, τα ποτάμια που λέει τώρα, τα ποτάμια, να, ποτάμια, όλοι οι δρόμοι ήταν ποτάμια. Λοιπόν, ήταν οι παλιές οι πόρτες, οι αυλόπορτες. Αυλόπορτες. Τα σπίτια είχαν τυχάκια γύρω-γύρω ψηλούς, γι' αυτό λέγονταν και μάντρα. Στην αυλόπορτα είχαν κουβαλήσει μία μεγάλη πέτρα, στην οποία καθόντουσαν οι γριές το βράδυ. Αποσπερίζανε, δηλαδή μετά που χτύπαγε ο Εσπερινός, η καμπάνα, εγώ επρόλαβα όλες αυτές κάναν τον Εσπερινό στο σπίτι. Είχαν βιβλία και κάναν τον Εσπερινό στο σπίτι. Και αφού τελειώναν τον Εσπερινό, αρμέγανε τις γελάδες, τελευταία δόση, και πλέναν τα χεράκια τους και ερχόντουσαν και καθόντουσαν στην πέτρα αυτή. Και στην πέτρα αυτή ήταν το πανεπιστήμιο της ζωής. Εμιλούσαν με τη σειρά της ηλικίας. Εμιλούσαν οι κάτω. Πετάγονται τώρα. Τα παιδιά εκάθονταν και αυτά από κάτω και βλέπαμε τα πρόσωπα αυτών των γραϊδίων που είχαν χάσει και παιδιά και ακούγαμε τις ιστορίες τους. Εάν ερχόταν κάποιος από την Αμερική, τον βάζανε στη μέση και ρωτάγανε. Και μαθαίνανε πως είναι ο κόσμος. Λοιπόν, μία ημέρα, εγώ 7 χρόνια παιδί τώρα είμαι. Συζητήθηκε ότι κάποια ήταν λιγάκι πιο κουνιστή. Ήτανε, είχε κουνήσει την ουρά της. Και αυτές Εσπερινό είχαν κάνει. Προσέξτε. Μπράβο. Νηστείες κάνανε. Αλλά η γλώσσα κατεστεί, μη κατεστεί τους άλλους για τη συκοφαντία. Αυτό που λέει, που είπατε χθες και προχθές και συνέχεια όσο τα λέει αυτά. Είναι εύκολο να γλιστρήσεις. Και είδα το εξής θέμα. Μία που την είχαν για χαζή και τη λέγανε Τσία. Τσία. Λοιπόν, τι έκανε αυτή. Σηκώθηκε η Τσία. Με κάτι παλιό παπούτσια, ξυπόλυτη ήταν, μέσα στα πουσιά. Πηγαίνει στο σπίτι της και περνάει μπροστά μας με το εξής θέμα. Είχε η Τσία. Είχε δύο σακούλες. Μία σακούλα με χώμα μπροστά, με μια μικρή τρύπα που έτρεχε, και πίσω είχε ένα μεγάλο τσουβάλι που του είχε ανοίξει μια τρύπα, το είχε γεμίσει κοπριά και έτρεχε και πέρασε μπροστά μας. Και λένε οι άλλες γριές, τι κάνεις μόλι παλαβή μορσαλεμένη, τι κάνεις εκεί. Δεν είπε τίποτα. Την ξαναρωτήσανε και απάντησε, 7 χρόνο παιδί, παιδιά, και το θυμάμαι, Θεός χωρέστη είναι αυτή, Αθανασία είναι το όνομά της και Τσία είναι Σαλβανίτη. Λοιπόν, τι είπε αυτή, η Χατζή, τι είπε ότι. Αφήσατε αυτά που τρέχουν μπροστά σας και κοιτάτε αυτά που τρέχουν πίσω σας. Δηλαδή, αφήσατε αυτά που τρέχουν πίσω σας και κοιτάτε αυτά που τρέχουν μπροστά σας. Αφού είμαστε όλοι μέσα στο σκα, λερωμένοι, αντί να κοιτάξουμε αυτό που έχουμε, κοιτάμε το μικρό το τσουβαλάκι με την άμμο του γειτονά μας. Μια άρρωστη, οι γιατροί δεν την είχαν διαβλαμμένη. Μια άρρωστη ύπαρξη
εμάζεψε όλη την κοινότητα, γιατί μια κοινότητα ήταν αυτές, 15-20 άνθρωποι ήταν εκεί πέρα. Τους έφερε στην πραγματικότητα του. Αυτή ήταν η πρώτη μου συνάντηση με παλαβό άνθρωπο, ο οποίος ομιλούσε τα του Θεού. Αυτό είπα, τίποτε άλλο. Αυτό και στα 13 μου χρόνια εδιάβασα, είχα τη χαρά, την ευλογία από τον Θεό, ο πατέρας μου εγνώριζε τον Κόντογλου και έφερνε από τον Κόντογλου βιβλία. Και από τον Κόντογλου ερώτησε τον Κόντογλου ποια βιβλία να πάω στο σπίτι μου, και του είπε Ντοστογεύσκη. Και επήρε ο πατέρας μου από τον εκδοτικό οίκο Δαρεμά και έφερε τα βιβλία του Θεοδόρου Ντοστογεύσκη, ο Θεός να τον απαύσει, που εορτάζει κιόλας αύριο, να τον μνημονεύομαι κατ' εξαίρεση αυτό το πρόβατο του Θεού, τον Θεόδωρο τον Ντοστογεύσκη. Και εκεί μέσα, 13 χρονών, άρχισα να διαβάζω διάφορα πράγματα και είδα, περιγράφει πάρα πολλούς από τους αλλούς που συνάντησε στη ζωή. Η Ρωσία έχει το χάρισμα της αλλότητας. Τέτοιους αλλούς είδα κι εγώ. Όταν πέρασα στο Πανεπιστήμιο, στην Ιατρική των Αθηνών, τότε αυτοί οι κομμουνιστές, οι καημένοι, όχι αυτοί που είναι τώρα, οι κομμουνιστές, οι βαρβάτοι, οι παλιοί, αυτοί ήσαν εκεί πέρα και μετά ξεβαρβατιάσανε, λοιπόν, και ήταν αυτοί που είναι τώρα. Λοιπόν, είχαμε τους ριζοσπαστικούς κομμουνιστές, αυτούς που είχαν το ριζοσπάστη. Τον τυλίγαν το ριζοσπάστη απ' έξω. Έλεγα, μα ποτέ δεν τον τυλίξατε από μέσα. Όλο απ' έξω πρέπει να είναι τυλιγμένος. Σαν τον Ορθόδοξο τύπο, που τον κρατάγανε κάτι έτσι, αυτοί κρατάγανε τον ριζοσπάστη. Λοιπόν, αυτοί οι συμφοιτητές μου, μεταξύ των οποίων είχε και ο κύριος Πολάκης, εγώ είμαι συμφοιτητής με τον Πολάκη, το παλικάρι μας αυτό, αυτοί οι ίδιοι όλοι τους ξέρουν και μας ξέρουν πάρα πολύ καλά. Εγώ δεν τρέπομαι και καθόλου, ας τα καταγράφετε και εκεί. Λοιπόν, είναι πιο μικρός από μένα. Είναι πιο μικρός από μένα, ήταν με τον αδερφό μου. Εγώ, γιατί ο αδερφός μου είναι γιατρός, εγώ είμαι ένα χρόνο πιο μεγάλο στην ιατρική. Λοιπόν, αυτοί όμως τότε θέλανε να πάνε στη Ρωσία, δισάξανε. Ήτανε, ακόμα ήταν ο κομμουνισμός, δεν είχε έρθει τον Γκορμπατσοφάκι μας. Μόλις ήταν για τον Γκορμπατσόφ, να έρθει ο Γκορμπατσόφ. Και μου λένε, θα κάνουμε μία εκδρομή και θα πάμε, συνεννοηθήκαμε εδώ οι δικοί μας με την Κομσομόλ. Η Κομσομόλ ήταν η κομμουνιστική νεολαία. Τι έτος παρακαλώ, 1986-87. Μόλις είχε αρχίσει να φανερώνεται η δυσκολία, αυτό το Γκλάνκστον και πώς τα λέγανε αυτά, όλα. Και πήγαμε στη Ρωσία. Αυτοί επήγανε, εγώ δεν μπορούσα να πάω με άλλο τρόπο στη Ρωσία. Έλα που πήραν τα γάρι, έβαλα μέσα. Τι εικόνες, τι λιβάνια. Το τι δεν έβαλα, καρβουνάκια. Πω. Έβαλα πλαστικά αυτά που φοράνε οι γυναίκες, καλτσονάκια, γιατί μου λέγανε ότι με τα καλτσόνα ανοίγουν όλες οι πόρτες. Καφέδες έριξα μέσα, ήθελα να το ρωμάτε άσπρο εδώ πέρα. Γελάτε, είναι αλήθεια. Γιατί αλλιώς δεν γινόταν. Έβαλα Ακροπόλης, έβαλα τα πάντα. Έβαλα τα κεφάλια αυτό του Ιπποκράτη. Τα πάρει, κεφάλια Ιπποκράτη, κεφάλια της υγείας. Και ανάλογα, έλεγα θα δίνω, ανάλογα θα βλέπω. Είναι κομμουνιστές, πάρε κεφάλι της υγείας. Είναι χριστιανός, πάρε ένα λιβανιστή. Και τα είπα, θα δω πώς πάει η κατάσταση. Βλέπεις, η τρέλα είναι αυγαία. Ναι. Λοιπόν, ο Θεός μου το έδωσε. Χριστιανοί μου, αυτά, δεν μπορώ και εγώ να πιστέψω τώρα πώς έγινε αυτό το πράγμα. Πώς έγινε αυτό το πράγμα. Να πάω τώρα εγώ και τα είπα. Κι άλλο ένα θαυμάσιο γεγονός, πρωτού από αυτά, το 79. Επήγα 78 να πάω να δω ποιος είναι ο Ιστίνος ο Πόποβιτς. Λέγανε Πατίνι Ιστίνος Πόποβιτς. Ποιος είναι αυτός, λέτε, ο Πόποβιτς. Ο Πόποβιτς που μας είχαν έρθει τα Ποποβιτσάκια εδώ πέρα όλα και είχαν γεμίσει την Ελλάδα και όλα αυτά, όλα αυτή η Σερβία μακριά. Δεν αγαπάνε κανέναν Έλληνα. Στο δεξέτε. Τους αγαπάμε, τους βοηθήσαμε, τους κάναμε και τα πάντα και τα λοιπά και τα λοιπά. Και το Πατριαρχείο μας έβαλε και τίποτα. Εγώ τώρα δεν πιστεύω να με κόψεις. Λοιπόν, ναι. Μια χαρά, τους βοηθήσαμε, τους στερεώσαμε, τους πιστέψαμε, τους αγαπήσαμε, τους δώσαμε. Όταν βορβάδιζε, όταν βομβάρδιζε η Γερμανία, τον όβησα και πέφτανε οι γέφυρες, ήμουν εκεί. Με 10 εκατομμύρια ελληνικές δραχμές σε μάρκα. Παρακαλώ, και θα παντρευόμουν μετά από ένα μήνα. Παπαδιά, καταλαβαίνετε τώρα. Η γυναίκα μου δεν ήξερε που ήμουν. Και εγώ ήμουν εκεί πέρα. Την ώρα που αυτές τις είδα τις γέφυρες που πέθανε. Εγώ ήμουν από εκεί και πέρναγα απέναντι από το ένα μέρος στο άλλο με μαούνες που μας τραβάγανε έτσι. Λοιπόν, με έναν Ειρηναίο ιερομόναχο που είτε σπουδάσει στην Ιουγκοσλαβία και τους πονέσαμε. Αν σας πω πώς πήγαμε, φρίκι.
Όταν πήγαμε λοιπόν, θα αφήσω τη Ρωσία γιατί θα γυρίσουμε πάλι το 79. Εγώ θα ξαλάθω πάλι. Δεν τελειώνω. Όπως καταλαβαίνω τώρα, τα θυμάμαι, δεν τελειώνω. Λοιπόν, αυτό είναι ωραίο για τη Ρωσία όταν, πήγαμε στον Πατρόφιλο. Τι ώρα τελειώνουμε, 9. Πήγαμε λοιπόν, προσέξτε, μη σκανδαλιστείτε παρακαλώ για αυτό που θα σας πω. Μη σκανδαλιστείτε, είναι σοβαρό αυτό που θα σας πω. Πήγαμε λοιπόν στον πατέρα Ιουστίνο τον Πόπουλο. Έπρεπε να πάρουμε το τρένο. Το τρένο πήγαινε μέχρι εκεί που λένε τώρα τα σύνορα αυτοί οι ανόητοι. Και στα σύνορα ερχότανε άλλη, πώς λένε αυτή, την μηχανή και μας έπαιρνε από την Ιουγκοσλαβία. Ήτανε η Γερμανία, ήτανε, λοιπόν, εκεί σταματάγαμε. Εγώ πάλι να ντορβά είχα, με πράγματα μέσα και τα λοιπά. Στο κουπέ του τρένου μαζί μας συνταξιδεύανε δύο Γερμανοί και μία Γερμανίδα. Και συνταξίδευα εγώ, ένας φίλος μου, και κατά τύχη μπήκε ένας καλόγερος μέσα, που νομίζω, ο Θεός, δεν θέλω να είμαι σίγουρος, πιστεύω ότι μπορεί να είναι αυτός, νομίζω ότι μου μοιάζει, τότε δεν ήξερα ποιος ήταν, νομίζω ότι ήταν ο Σιμεών, ο περίφημος Περουβιανός. Δεν ξέρω αν τον είχατε ακούσει αυτόν, τον Σιμεών τον Περουβιανό. Εγώ δεν κατάλαβα, δεν μιλήσαμε. Μιλήσαμε, αλλά δεν θυμάμαι ποιος ήταν. Τέλος πάντων, ένας καλόγερος, το Αγιώρος, Αγιορείτης καλόγερος, ο οποίος επήγαινε στη Γερμανία αυτός και έπρεπε να περάσω όλη αυτή τη διαδρομή. Στον δρόμο λοιπόν, αφού φτάσαμε στα σύνορα, στα σύνορα μπήκανε αυτοί που λέγονται Σκοπιανοί και παλιά, ξέρω εγώ, και τώρα λέγονται ότι είναι Μακεδόνες. Λένε αυτοί, καφέ, 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 δηλαδή έχει κανείς καφέ να μας δώσει, καφέ. Δηλαδή επλήρωνες σε είδος, αντί να πληρώσεις σε λεφτά, θέλουν καφέ. Εγώ είχα 60 καφεδάκια τέτοια αυτά τα εδώ πέρα, τα χάσε και τα λέγω θα τα δώσω. Μπήκε αυτός μέσα και λέει, έχετε καφέ εδώ πέρα. Πώς έχουμε καφέ, δεν έχουμε καφέ. Έχετε καφέ, λέει. Κάνει αυτός, μυρίζει καφέ. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι το σφρυτικό κύτταρο συνηθίζει αμέσως την μυρωδιά και μπορεί να κάθεσαι πάνω σε 100 κιλά καφέδες, εσύ να μην το μυρίζει τον καφέ, αλλά αυτός που θα μπει απ' έξω μέσα λέει, καφές. Καταλάβατε. Γι' αυτό πρέπει να είσαι σοβαρός. Εγώ του λέω, και μου λέει, θα φέρε καφέ. Και μας έβαλε μια σφραγίδα, παρακαλώ, που έλεγε Republic of Macedonia στο διαβατήριό. Από τότε και πιο τότε. Η προδοσία που λένε είναι πολύ παλιά. Και από τότε δεν μιλούσε κανένας, ούτε εγώ, γιατί δεν ήξερα. Δεν ήξερα. Δεν το ήξερα. Αν η χώρα μου με είχε ενημερώσει, θα μου λέγε μην πας από εκεί. Πήγαινε από άλλο τρόπο. Πες από τη Βουλγαρία και μην περνάτε από εκεί. Μην τους κατοχυρώνετε με αυτόν τον τρόπο. Δεν μας ενημέρωσε κανείς. Το καταλάβατε. 1978 ή 79. Το καταλάβατε, από πόσο παλιά και πιο παλιά ακόμα πάει. Από τότε που ήταν ο Τίτος. Μάλιστα. Επήγαμε λοιπόν, επήγαμε τώρα, θα σας πω, αυτό έχει σημασία, γιατί τι είναι η σαλότητα και πώς η σαλότητα δεν χωρά, τρελαίνονται, δεν μπορεί, δεν σηκώνεται πουθενά. Λοιπόν, αρχίσαμε, πιάσαμε γνωριμία με αυτούς, εμείς είχαμε πάρει μαζί μας, ξέρετε, κονσέρβες αυτά, οι Γερμανοί καθόδουσαν, ωραία, οι κίνοι κλπ. Νυχτώνει τώρα και πρέπει να φάμε. Οι Γερμανοί δεν είχαν να φάνε τίποτα, δεν είχαν κανονίσει να πάρουν κάτι μαζί. Εμείς ανοίξαμε τις κονσέρβες, τα ψωμάκια που μας είχε βάλει η μαμά μας, πάρε και εσύ, αρχίσαν και τρώγανε αυτοί, παίρνανε. Τι ωραία, αμέσως βλέπετε, τσακ, έρχονται στον εκκλησιαστικό τρόπο ζωής. Δεν είχε σκεφτεί να πάρει ούτε για τον εαυτό του, ούτε για τον άλλον. Εσύ μπορεί να τρως και να σε βλέπει ο άλλος να τρως. Μπορείς, Ρωμιέ, δεν μπορείς. Θα βγάλεις την μπουκιά, θα την χωρίσεις στη μέση, θα πεις πως είμαστε, έξι, θα φάω. Ο καλόγερος μου λέει, εγώ λέει δεν τρώω κρέας. Εγώ θυμήθηκα ότι, εδώ δεν θα πάει στο ίδιο μέρος ακόμα, λοιπόν πήγα το 79 τον ίδιο χρόνο και θυμήθηκα ότι πραγματικά οι μοναχοί δεν τρώνε κρέας. Στεναχωριέσαι του λέω, έχω κονσέρβα με τον Άκη, πάρε τον Άκη και του δώσαμε τον καλογέρα. Και τώρα αρχίζει η συζήτηση, γιατί νηστεύεις το κρέας, μέσα εκεί αρχίζει μια συζήτηση. Αφού τελείωσε η συζήτηση, το πράγμα πάει πιο βαθιά. Και λέει η Γερμανιδούλα, η εκκλησία σας δεν είναι καθόλου καλά στα μυαλά της. Αλλά εμείς το ξέρουμε αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει το, μην γίνει και παρά έξω. Λοιπόν, εγώ στενοχωρέθηκα, γιατί είχα αυτό το νεανικό. Περίμενα τον καλόγερο να μιλήσει.
Ο καλόγερος αυτό, γι' αυτό λέω ότι ήταν υποφωμένος ο άνθρωπος και μάλλον αυτός, ήξερε γαλλικά, ήξερε γερμανικά, ήξερε τα πάντα. Μιλάμε πάντα. Του λέω θα μιλά στα αγγλικά, γιατί τα δέμε κι εμείς. Γιατί εμείς την αγγλική την ξέραμε, αλλά άλλες γλώσσες δεν ξέραμε. Λέει αυτός ο καλόγερος. Λέει, γιατί το λες αυτό. Λέει, διότι εμείς τότε είχαν αρχίσει οι περίφημοι γυμνιστές. Είχαν εμφανιστεί οι γυμνιστές. Τα βγάζανε όλα και πηγαίνανε και κάνανε σε διάφορες παραλίες. Και κάτι από εδώ παπάδες δικοί μας ευλαβέστασαν σούπερ, πέρανε κάτι σκουπόξυλα και πηγαίνανε και τους παρατηρούσαν που κάναν γυμνισμό, τους κυνηγάγανε τους ανθρώπους, πετάγανε από εδώ. Τα ξέρετε, τα θυμάται ο γέροντας. Χασοφασαρία, κακό! Στην Ερμιόνη κυρίως. Παπαπαπαπα, η Ερμιόνη. Αυτοί λοιπόν είχαν πάει καημένοι να κάνουν γυμνισμό στην Ερμιόνη. Και φαίνεται πήγαν σε μια παραλία και πιάσανε οι παπάδες εκεί, τους χυμίξανε, οι γριές, οι γυναίκες πιο ξένοι, τους πετάγανε, αυτή είναι αυτό. Μ' αρέσει η σκοπέλα μου που γελάει. Λοιπόν, καταλαβαίνεις τι έγινε, τσέρτζελο μεγάλο. Αυτοί φεύγανε με τα ρούχα, με τα βρακιά να ντυθούν, καμός. Λοιπόν, ευτυχώς που έχετε τραβήξει και το ιερό σας είναι από εκεί και δεν έχουμε. Λοιπόν, να μπορώ και να δω και άνετα τις λέξεις. Λοιπόν, χριστιανοί μου, λέει τώρα, είναι δυνατόν, λέει, σε ποια προοδευτική εποχή ζούμε, δηλαδή. Αυτοί ήταν προοδευτικοί, γιατί ήταν τη Γερμανία, κατάλαβες. Ακούστε τι, ο καλόγερος δεν είπε τίποτα. Αφού φάγαμε, λοιπόν, προσέξτε τώρα να δείτε τι σημαίνει ο σαλός και πώς σου κάνει κάτι συγκλονιστικό που τρελαίνε. Σε μπαίνει τρελός και λες, τι μου έκανε τώρα αυτός. Το βράδυ λοιπόν ήρθε να κοιμηθούμε. Ήταν ένα, δύο, τρία. Είχαν τρία, ενώ ήταν τα κουπέ, έβαζε πάτη πάνω. Ο καλόγερος πήρε το πάνω. Εγώ ήμουν δυνατούλης, μην βλέπετε τώρα που είμαι χοντρούλης. Εγώ ήμουν από το μεσαίο και ο άλλος από κάτω. Και η Γερμανία πίσω. Ο καλόγερος, αφού ξαπλώσανε όλοι, έβγαλε μια εικόνα του κυρίου ημών Ιησού Χριστού, που είναι της Ορθοδοξίας αύριο, και αφού έκανε μετάνοια μπροστά στην εικόνα, την προσκύνησε. Και αφού την προσκύνησε την εικόνα, προσέξτε αδερφοί μου, μη σκανδαλιστείτε, παρακαλώ αδερφοί μου. Αφού προσκύνησε την εικόνα, παίρνει την εικόνα και τη βάζει εδώ. Μόλις το είδαν οι Γερμανοί, τρελαδίκανε. Λένε οι Γερμανοί, την εικόνα του Χριστού τη βάζεις στο στόμα σου και τη βάζεις και σε άλλο μέρος του σώματος. Και σου λέει γιατί, ο γυμνισμός τι κακό ήταν, αφού λέει το γυμνισμός δεν είναι κακό. Τα μέλη, τους λέει, ο Άγιος μας, ο φοβερός αυτός Άγιος που έχουμε, που η σαλότητα αυτού του Αγίου, του Αγίου Σιμών του Νέου Θεολόγου, λέει και πούς Χριστός και τέτοιο Χριστός και στόμα Χριστός και όλα Χριστός. Άρα, είτε εδώ, όπου να προσκυνήσω, ο Χριστό προσκυνάω. Αυτοί τρελαθήκανε. Τι τους είπε δηλαδή. Εάν πραγματικά εσείς θεωρείτε ότι το γυμνό σας μέρος με τα μάτια σας είναι το ίδιο πράγμα, γιατί σκανδαλιστήκατε αφού ακούμπησαν το Χριστό εδώ και στο γυμνό μέρος. Μείνανε άναυδοι αυτοί. Άρα, έχετε εσείς πρόβλημα σε σχέση με τη γυμνότητα. Το πρόβλημα είναι ενδογενές σε εσάς. Τα παιδιά προς τιμή τους είπανε, «Πάτερ, άφησέ μας όλη τη νύχτα, μη μιλήσουμε καθόλου, να σκεφτούμε τι μας έκανες απόψε». Αυτή ήταν η διδασκαλία. Σαλό πράγμα. Είναι αδιανόητο. Προσέξτε, να κάνει αυτό το πράγμα ο καλόγερος. Τους έβαλε όμως στη θέση τους. Τι απέδειξε με αυτόν τον τρόπο. Όχι. Είναι εξωτερικό πράγμα το θέμα της γυμνότητας. Πάει ένας παπάς, αυτός είναι μεγάλος, είναι μικρός παπάς, δεν είναι αυτός, άλλος παπάς είναι, ο οποίος είχε νεολαία καλή ώρα σαν και εσάς και είχε μια παπαδίτσα καλή. Λοιπόν, και πήγανε στον πατέρα, αυτός μπορεί να το δει απόψε και να το καταλάβει αυτό, γιατί κάνει να το δει. Λοιπόν, πήγανε στον πατέρα Πορφύριο, με την παπαδιά του. Και λέει ο πατή Πορφύριος, παπά του λέει να σου πω, πολύ σε δοξάσαν οι ανθρώποι, σήκω φύγει από την Αθήνα. Μια χαρά σου, χτυπάνε παλαμάκια, εμπάς καλά. Παπαδιά ήταν δίπλα και τάχοκε. Και πού να πάμε γέροντα λέει, θα πάτε σε ένα νησί που θα σας υποδείξω εγώ, σαλότητα έτσι, θα σας υποδείξω εγώ το νησί, λέει. Δεν είχαν γέροντα, αυτοί ήταν άγιοι άνθρωποι, ήταν παντού μέσα. Ξέρανε να σε πονέσουνε εκεί που σου πρέπει για να καταλάβεις ποια θέση έχεις. Όπως πονέσε αυτός τους Γερμανούς. Λοιπόν, λέει, παπαδιά μου λέει, θα πάτε λέει στο τάδε νησί, είναι μια εκκλησία εκεί, θα γράψω εγώ γράμμα στον δεσπότη, θα μάθω σε αυτός θα το ακούσει κτλ. Θα σας δώσω την εκκλησούλα, θα λειτουργείτε, θα ψένεις, έχει σπιτάκι για τον παπά, μια χαρά. Και από κάτω έχει μια πλάς γυμνιστών, τους λέει.
Παπαδιά, έπαθε σου. Λέει, είμαστε με τον πάτερ, λέει. Σας παρακαλώ, λέει, πάτερ, η προφήλεια. Πώς θα πάω σε μια πλάση που στον εγώ. Μ' αρέσετε, το πιάσατε. Λοιπόν, λέει, παπαδιά, σας παρακαλώ, λέει αυτός. Μα παπαδιά μου, θα πας και εσύ να κάνεις γεμνισμό, της είπε ο Ιεροπορφύριος. Τώρα μπορεί κανείς να πει, μα τι λέει ο παπάς, και μπορεί να με εγγράψουνε. Όχι, παιδιά μου, έχει έρθει η ώρα, έχει έρθει η ώρα, όλη την αλήθεια για τους Αγίους αυτούς. Όλη την αλήθεια. Όλη την αλήθεια. Όπως αυτό το ωραίο που υπόθηκε για να δείτε αν είναι σαλός ή όχι, και πώς η σαλότητα πηγαίνει παντού. Πάει ένας και του λέει του Ιεροπορφύριου. Θα σας πω τι έκανε παπαδιά στο τέλος. Λοιπόν, λέει, πάει και του λέει του Ιεροπορφύριου. Εγώ πετάω από τον ένα θέμα στο άλλο. Αλλά τα ξαναγυρίζω πάλι εκεί που θέλω. Λοιπόν, στο, για να σας κάνω έτσι το λόγο ωραίο και να κρατάτε, στο τέλος θα λέτε, μας είπε τίποτα, δεν μας είπε τίποτα. Κάτι μας είπε. Λοιπόν, ο Ιεροπορφύριος, καλοί μου άνθρωποι, στο Ιεροπορφύριο πάει ένας, ο οποίος είχε μια φιλεναδίτσα. Και η γυναίκα του την είχε χωρίσει τη γυναίκα. Τι θα τον έπριζε λιγάκι, τέλος πάντων, και πήγε ο άνθρωπος εκεί πέρα και λέει: εσύ βγες έξω, λέει, της φιλονάδας, και κάθισε μέσα. Η άλλη της έκοψε, σου λέει: θα του πει να με διώξει. Λοιπόν, λέει τώρα, γιατί μωρέ γυναίκα σου, γιατί με τη γυναίκα σου δεν τα πήγατε καλά, γιατί. Τι να σου πω, λέει, γέροντα, ήταν τόσο γιότροπη, μέχρι και σε μάγισσες πήγε για να με κρατήσει. Και θα περίμενε να το πει ο γέροντας τώρα, πώς θα λέγαμε. Τι λες ρε παιδάκι μου, σε πίεσε μάγισσες, σου έκανε μάγια. Πω, η κακούργα θα λέει πρέπει. Τι λέει ο γέροντας. Βρε τόσα σ' αγαπούσε που με το διάβολο συμμάχισε, βρε κακομύρι, γιατί από την πολίτη στην αγάπη για να σε πάρει. Αυτό μόνο το Άγιο Πνεύμα μπορεί να το εφητεύσει τον άνθρωπο. Αυτός είναι του Αγίου Πνεύματος άνθρωπο. Αυτός που βρήκε τον τρόπο, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Αυτό εγώ όταν το διάβασα αυτό, διότι δεν το άκουσα ο ίδιος, το διάβασα αυτό και επειδή υπάρχουν κάποια πράγματα που μου τα λένε και λέω δεν το έχει πει αυτό. Από μέσα μου που πληροφορεί το Άγιο Πνεύμα ότι αυτό είναι γραμμένο πάνω. Αλλά μόλις το άκουσα αυτό, έδεσε όλο αυτό που ξέρω εγώ για το αυτό τον Άγιο και αυτό έδεσε και αυτό ήρθε και κάθισε αυτό. Είπε, βρε παιδί μου λέει, με το διάβολο η κακομοίρα συμμάχησε για να σε... Αυτή σε αγαπούσε βρε του λέει. Έτσι λοιπόν και, και η παπαδίτσα αυτή η κακομοίρα του λέει, γέροντα λέει, εγώ δεν μπορώ να πάω εκεί, κάνω γυμνισμό, τι λέει, σας παρακαλώ. Και της απαντάει, αφού κακομοίρα δεν μπορείς να γυμνώσεις την ψυχή σου, πώς θα γυμνώσεις το κορμί σου. Καταλάβατε. Επήγε στο κέντρο της υποθέσεως. Τι έλεγε προχθές, γυμνός και ουκ, τι είπε, εχθές, προχθές, την Παρασκευή, ουκ ισχύνεντο. Δεν τρεπόντουσαν. Εμείς εκεί είμαστε καλεσμένοι. Σε αυτή την κατάσταση. Οι σαλοί άγιοι είχαν αυτό το χάρισμα. Γύμνοι και ουκ ισχύνοντο. Όταν λοιπόν πήγα κι εγώ στη Μόσχα, πήγα στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου του Νιεύσκη. Στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου του Νιεύσκη ήταν 25 Μαρτίου με το Πάτριο ημερολόγιο. Είχα κάνει τη γιορτή μου εδώ πέρα, γιατί δεν μ' άφηνε η μάμα μου να φύγω. Σου λέει, θα μου φύγει από τη γιορτή, θα πα στη Ρωσία. Και άμα μείνετε εκεί πέρα, ξέρω εγώ τι γίνεται. Θα κάνουμε στη γιορτή και ύστερα. Και πραγματικά πήγαμε με το Πάτριο ημερολόγιο. 25 Μαρτίου με το Πάτριο. Ήταν μια εβδομάδα πριν τον Βαΐο, γιατί έκανα και Βαΐο εκεί. Πρώτη φορά που πήγα. Καταπληκτικά, ωραία. Γύριζα τις πολυκατοικίες, τύπα κατά κουδούλια και έλεγα, είχα μάθει ρωσικά. Α, είχα γραφτεί στην ρωσική, στο πανεπιστήμιο εδώ στην Αθήνα, υπήρχε ρωσικό τμήμα να μάθεις ρωσικά. Και επήγα, κάνα χρόνο δύο και είχα πάει. Και μου είχαν πει, μα εδώ δεν έρχονται ούτε του Ρίγα Φεραίου να γραφτούν. Ρίγα Φεραίου σημαίνει ΣΥΡΙΖΑ, να ξέρετε, εντάξει. Μα ούτε αυτοί δεν έχουν έρθει να γραφτούν εδώ. Εσύ τι δουλειά έχεις και έρχεσαι και γράφεσαι. Θα σε γράψουν, θα σε πάνε, ξέρετε, θα σας κατακλυκώ. Η δεξή, χριστιανέ, εγώ είμαι χριστιανός ορθόδοξος. Θέλω να πάω, στη Ρωσία και τα λοιπά. Θέλω να ξέρω λίγα ρωσικά, να μπορώ να συνοηθώ. Εγύρισα πολυκατοικίες, χτύπαγα πόρτες και έμπαινα μέσα. Με βάζανε μπάμπους στις γριές μέσα. Επέρασα ζωή, είχα δυσάμπλη. Να, κομποστίνια τέλειωτα. Το τι εμοίρασα δεν λέγεται. Και μέσα στο τρένο, παρακαλώ, στο τρένο, ένα περίφημο τρένο της Μόσχας, ήταν κάτι γριές, πάμφτωχες. Εδώ έτσι έλεγες, ένα δόντι από εδώ έλειπε, 40 ήταν σάπια. Ένας χαμός και παρακαλώ η γριά εδιάβαζε ένα βιβλίο μεγάλο στα πόδια της, έτσι το είχε και πάω δίπλα και να δω τι λέει και έλεγε στα ρωσικά κάθισμα 18. Ήτανε Παρασκευή και ήταν προγιασμένη και επειδή το κάθισμα το 18 είναι, αυτή διάβαζε μέσα στο τρένο
Αυτό δεν μπορεί κανείς να τον νικήσει και δεν τον νίκησε. Δεν τον νίκησε. Και την πήρα τη γριά από πίσω να δω πού θα πάει η γριά. Και γυρίζει τώρα πρέπει, δεν έχω πάει παπάς, θέλω να πάω παπάς, να δω τι θα γίνει, είναι τα ίδια, έχουν αλλάξει, κοσμικευτήκανε, δεν ξέρω τι έχουν γίνει. Δεν θέλω να πάω στους μεγάλους αυτούς, δεσποτάδες, φοράνε αυτά τα άσπρα στο κεφάλι, αυτή την Κωνσταντίνιο δωρεά, ένα κόλπο είναι αυτό, ρωσικό κόλπο με αυτά τα άσπρα. Προσέχετε, προσέχετε αδερφοί μου, ρωσικές σαλάτες είναι αυτά. Ο ελληνισμός είναι ισορροπιστικό πράγμα, είναι ισορροπημένη η πίστη μας. Των Ορθοδόξων Ελλήνων που ενώθηκε, όχι η θεολογία είναι αποκαλυπτική των Αγίων Πατέρων. Η γλώσσα είναι ελληνική. Αλλά η Μεσόγειος και εδώ που αναπτύχθηκαν όλα αυτά, δώσανε μια ισορροπία στα πράγματα. Ακόμα και τα πάθη είναι ισορροπημένα. Εμείς δεν θέλουμε πολύ ποτό. Έχουμε ποτό, αλλά δεν έχουμε πολύ. Εμείς δεν έχουμε τόσο πορνεία όσο έχει η Αίγυπτος και αυτά που ανεβάζουν τα πάντα. Είμαστε, έχουμε, αλλά όχι τόσο πολύ. Είναι στην ισορροπία, ο χώρος στον οποίο είναι ο ελληνισμός είναι σε μια ισορροπία. Και τα πάθη ακόμα είναι ισορροπιστικά, δηλαδή μπορείς να τα παλέψεις. Δεν έχει παμ και καμ ακρότητες τόσο μεγάλες όπως είναι σε αυτές τις περιοχές. Πήγα λοιπόν στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου του Λιεύσκη που επήγαινε η γριά και μπήκα μέσα. Παραμονή του Ευαγγελισμού. Χιόνια, κρύο. Εκεί λοιπόν πάνω σε μία σανίδα ήταν ένας άνθρωπος από αυτός που αυτοί λένε Σαλός. Παρακαλώ, έσταζαν οι μύτες του αίμα, παγωμένο αίμα, γιατί το αίμα όπως έβγαινε έξω πάγωνε το αίμα. Το αίμα πάγωνε. Ήτανε πάνω σε μία σανίδα με αυτές τις ροδέλες που έχουμε από τα ρουλεμάν. Και καθόταν. Ήταν τα ποδαράκια του κομμένα. Αυτός μου είπανε ότι ήτανε μεγάλος άνθρωπος, 80 χρονών, ότι ήτανε από το 40, το 77, πόσο ήτανε, 40, 30 ήταν ακόμα. Λοιπόν, εμείς παλιώσαμε τώρα και τα έχουμε, πολλοί από εσάς δεν τα, και εμείς τα ακούγαμε από τους γονείς μας, 10, δεν, εγώ με το 61. Αλλά τα ξέρουμε, τα ζούσαμε 61 με το 40, ήταν 20 χρόνια διαφορά. Τα γνωρίζαμε αυτά. Λοιπόν, αυτός ήταν έτσι. Επροσήφθηκε το με κομποσκήνι έξω από την εκκλησία. Μείον 8 βαθμούς. Μείον 8. Δεν ζητιάνευε, εστέκεται απ' έξω από την εκκλησία. Όπως ένας παππούλης ο οποίος ήταν στη Βουλγαρία, στο ναό του Αγίου Αλεξάνδρου του Νιεύσκη, ο οποίος εκοιμήθη και ο κόσμος, χιλιάδες άνθρωποι, τον είχαν και αυτόν για Σαλό που ήταν και μάζευε λιμοσύνες και τις έκανε στους φτωχούς. Λοιπόν, αυτός παρακαλώ, μόλις πάω, σηκώνει τα μάτια, με βλέπει, μου λέει εδώ, πάω εκεί, χωρίς δύο. Μου φίλησε το χέρι και το παγωμένο του αίμα εκάθισε πάνω στο χέρι μου εδώ πέρα. Θεωρώ ότι η μεγαλύτερη τιμή σε άνθρωπο δεν μου έχει κάνει κανείς για το χεράκι μου που μου το φίλησε. Δεν μου είπε παπάς, φρικτή λαϊκάτζα που λέω. Ένας φρικτός λαϊκός. Αυτός δηλαδή είδε ότι πιθανά αυτός εδώ είναι ένας παπάς του μέλλοντος που περνάει εδώ πέρα. Προσέξτε, μου φίλησε το χέρι. Ρωτάω κάπως εκεί πέρα, θέλεις κάτι? Δεν θέλω τίποτα. Ευλόγησέ με, του λέω. Όχι. Κανένας. Και μου λένε οι άλλοι που ήσαν στην εκκλησία μέσα. Αυτός έχει το Χριστό αγκαλιά και τον ζεσταίνει ο Χριστός του. Αυτό είναι ο Σαλός. Ο Σαλός έχει το Χριστό αγκαλιά και τον ζεσταίνει ο Χριστός του. Δεν έχει καμία ανάγκη. Ούτε για λεφτά, ούτε για δόξα, ούτε για τιμή, ούτε για να ζήσει κάπου, τίποτα. Το πέφτει το χιόνι, τον σκεπάζει, σηκώνεται το πρωί, αυτό το έχω δει εγώ ίδιος, με τον Ιάκωβο στη Νέα Σκήτη και στην Αγία Άννα που θα σας πω μετά, το Ιακουβάκι, λοιπόν, ο οποίος σηκώνεται το χιόνι, έτσι, χιόνισε. Μια μέρα στο χιόνι ολόκληρο έκανε έτσι, προχώρησε, αξίλιαστος. Γιατί? Γιατί όπως λένε για τον Άγιο Ανδρέα των Διαχριστών Σαλών, είχε τέτοια πύρωση η προσευχή του στην καρδία που του έλειωνε, εξαχαίεται η θερμοκρασία στο σώμα και δεν επάθαινε τίποτα. Αυτή ήταν μια συνάντηση έτσι με τη ρωσική αυτή ευσέβεια και τον ρωσικό αυτόν, τον Ρώσο αυτόν άνθρωπο που έμαθε μετά
ότι πραγματικά τον είχανε για έναν σαλό, ο οποίος έκαμε διάφορα τρελά, πολλά τρελά. Γύριζε ανάποδα. Πήγαινε κάποιος και του έλεγε, εσύ για μουλάρι σε βλέπω που μπαίνεις εδώ μέσα. Μα δεν είμαι μουλάρι, λέει. Μουλάρι είσαι, του λέει. Γιατί μέχρι να έρθεις εδώ σου ζητήσανε τρεις ελεημοσύνη, του λέγανε, και εσύ δεν έδωσες σε κανέναν. Και είπες, θα ξαναγυρίσω αύριο. Μουλάρι, δεν θα ξαναγυρίσεις αύριο, του είπε. Και το έλεγε και χθες. Αν θυμάστε χθες που διαβάσατε, στις παροιμίες, λέει ότι μην πεις, θα πάω και θα γυρίσω αύριο να δώσω. Αυτοί ζούσανε έτσι. Ποιος σωστά μάθε? Μέσα στον κομμουνισμό ήσανε. Μέσα στην αθεία ήσανε. Ποιος σωστά μάθε? Το Άγιο Πνεύμα το ενικούν εν την καρδία τους, τους έκραζε αβά ο πατή. Μήπως ο Ντοστογεύσκη νομίζετε δεν ήταν ευλαμμένος και δεν είχε σανότητα? Όσοι θέλεις, μόλιτια. Για να σας το αποδείξω, η γυναίκα του, του Θεοδόρου που εορτάζει αύριο, έλεγε στα παιδιά του, πατέρα σας είναι βλαμμένος, και θα σας πω τι θα κάνετε. Μία Κυριακή που είχε πάει στην εκκλησία ο Θεοδωράκης, παίρνει αυτή τα παιδιά και φεύγει και ο πρώτη και τα βάζει σε μία στροφή του δρόμου και λέει, απλώς τα χέρια σας. Και πέρασε ο πατέρας και τα ελέησε και δεν είδε ότι ήταν τα παιδιά του. Ναι. Πώς σας φαίνεται? Δηλαδή, απλώσαν τα χέρια τα παιδιά, τα ελέησε ο πατέρας χωρίς να δει, ο Θεόδωρος, χωρίς να δει ότι είναι τα παιδιά του. Η χάρις, το έλεος, η τρέλα. Και όταν εκοιμήθη ο Θεόδωρος ο Ντοστογεύσκης, μαζευτήκανε χιλιάδες άνθρωποι σε αυτόν τον ναό που σας λέω, το Αγίου Αλεξάνδρου του Νιεύσκη. Χιλιάδες, χιλιάδες άνθρωποι. Και κάνανε πανηγύρια, έτσι τα λένε αυτοί, τη νύχτα. Και φέρανε και ένα δεσπότη να του κάνει την ακολουθία και να του διαβάσει αυτή τη συγχωρητική ευχή. Που ποιος έπρεπε να διαβάσει συγχωρητική ευχή στον άλλον, αυτό δεν τα άκουθε. Αλλά η Εκκλησία μας ταπεινά πηγαίνουμε και ο Άγιος θα πάει ταπεινά να πάρει την ευχή του Επισκόπου. Και ο λέει ο Επίσκοπος, παιδιά, χιλιάδες νέοι, ποιος ακριβώς είναι αυτός? Τι ακριβώς? Δηλαδή δεν ζούσε ούτε, δεν ζούσανε στην εποχή τους. Καθόλου. Και κάτι που δεν ξέρετε είναι το εξής, ότι η Ρωσική Επανάσταση άρχισε από έναν παλαβό παπά. Ναι, το 1905, ακούστε την ημερομηνία, βγάζει ο τσάρος ο ανόητος, αυτός ο τσάρος που οι Ρώσοι τον έχουν για Άγιο, έβγαλε μία απόφαση, ο άνθρωπος μαρτύρησε, ναι, αλλά κοιτάξτε τι απόφαση έβγαλε. Τα παιδιά του λαού δεν θα πάνε στο πανεπιστήμιο. Των αγροτών τα παιδιά, των ποιμένων τα παιδιά, των κατωτέρων τάξεων τα παιδιά δεν έχουν δικαίωμα να πάνε στο πανεπιστήμιο. Ποιος διαμαρτυρήθηκε? Κανείς. Ο παπάς αυτός, ο ταπεινός παπάς, άρχισε να λέει ότι αυτό που κάνεις τσάρε είναι μεγάλη αδικία και θα οργανώσω ένα συλλαλητήριο. Πόσα εκατομμύρια μαζευτήκανε Ρώσοι, ξέρετε? Αμέτρητα. Ο παπάς πήρε ένα σταυρό και πήγαινε μπροστά και πίσω 2 με 3 εκατομμύρια στην Πετρούπολη, πόσο λένε, φτωχοί αυτοί, προλεταριάτο, προλεταριάτο, μπροστά ο παπάς και πίσω αυτοί. Και ο τσάρος έχασε τη μοναδική ευκαιρία να μην γίνει αυτό που έγινε μετά. Διέταξε να τους χτυπήσουν, να τους σκοτώσουν. Και τους ρίξανε στο ψαχνό. Ημερομηνία 17 Οκτωβρίου του 1905. Γι' αυτό μετά οι άλλοι διαλέξανε την ημερομηνία του 17 Οκτωβρίου. Ο παπάς λεγότανε Γκομπόν το επώνυμό του και αυτοί λεγόνται Γκομπονιστές. 1905. Δεν ξέρουμε τίποτα. Ο παπάς είχε μια τρέλα. Αγωνίστηκε με όλη του την καρδιά. Βλέπετε, αγωνίστηκε, πει είναι άδικο αυτό. Τούτος που σήμερα έχουμε τα κόλληβα του Αγίου Θεοδόρου του, που έκαμε, του Τύρονος που έκαμε το θαύμα. Ο Άγιος Θεόδωρος που έκανε το θαύμα σήμερα είδε
αντιμετώπισε το θέμα που ήθελε ο Ιωαννός ο Παραβάτης και όλοι αυτοί, ο Ιωαννός ο Παραβάτης, τι έκανε ο Ιωαννός ο Παραβάτης. Το πρώτο διάταγμα που έβγαλε ο Ιωαννός ο Παραβάτης είναι: τα χριστιανόπουλα δεν θα πηγαίνουν στα λαϊκά, στα δημοτικά σχολεία της Στιουρτού και οι δάσκαλοι, απαγορεύεται χριστιανοί δάσκαλοι να διδάσκουν στα σχολεία της Αυτοκρατορίας. Αυτός είναι ο πρώτος νόμος που έκανε ο Ιωαννός ο Παραβάτης. Τα ίδια δεν είναι με τον Τζάρο. Τα ίδια. Ακριβώς τα ίδια. Και του γράφει ένα γράμμα ο Γρηγόριος ο θεολόγος, τον πιάνει από πάνω μέχρι κάτω. Και βλέπετε και κάτι άλλο. Βλέπετε αυτή η αγωνιστικότητα. Ο παπάς, τον παπά για να τον γλιτώσουν ο κόσμος να μην σκοτωθεί, τι κάνανε, το ξέρετε. Τον ξυρίσανε επί τόπου, του βάλανε γυναικεία ρούχα και τον φιλελεύσανε ο λαός. Έπεσε ο λαός πάνω να τον σώσει τον παπά. Και αυτό θεωρείται, να ξέρετε, ως η αρχή του κακού για τη Ρωσία. Εάν ο Τσάρος δεν είχε δώσει αυτό το πράγμα, γιατί ο λαός έχασε πια την εμπιστοσύνη στον πατερούλη. Σου λέει ο πατερούλης σκοτώνει το λαό που παρακαλεί μαζί με τον παπά του. Τότε ο πατερούλης έχασε αυτό που λέγεται ηθικό πλεονέκτημα της αριστεράς. Τάχα μου, καταλάβατε. Το έχασε το ηθικό πλεονέκτημα ο πατερούλης. Αυτόν τον τρόπο για τις αλόκοτες. Προχωράμε τώρα παρακάτω και να γυρίσουμε, σας είπα το ένα, σας είπα το άλλο, και να πάμε τώρα στο Άγιον Όρος. Στο Άγιον Όρος υπήρξαν και υπάρχουν και υπάρχουν ακόμα και υπήρξαν διάφοροι σαλοί, οι οποίοι έκαναν το σαλεμέ. Υπήρχαν και κάποιοι λόγοι. Η πρώτη ιστορία του σαλού ήταν ένας από τη Σμύρνη. Αυτόν δεν τον πρόλαβα εγώ, αλλά όποιος πάει στην Ιερά Μονή Παντοκράτορος, στην πόρτα της Μονής που είναι προς τα, κοιτάει στη θάλασσα, θα δει μια μεγάλη φωτογραφία, μια μεγάλη ζωγραφιά, όπου είναι ένας γέροντας εκεί και μπροστά πάει η Παναγία με ένα φανάρι και από πίσω είναι ένας γέροντας. Αυτός ήταν ένας ανθρώπος ο οποίος ήρθε από την Μικρά Ασία ο καημένος και πέρναγε τα μοναστήρια του Αγίου Όρους γιατί είχε μεγαλώσει, δεν είχε, και έλεγε μήπως με θέλει να γίνω κανείς καλόγερος. Και οι καλόγεροι τον κοροϊδεύανε, συνήθι πράγματα, λένε πήγαινε παρακάτω, έχουν ανάγκη στο τάδε μοναστήρι. Και από τη Λαύρα είχε φτάσει στον Παντοκράτορα και τον κοροϊδεύανε. Μόλις φτάνει στον Παντοκράτορα, οι πατέρες είχαν παγκινιά. Τι σημαίνει παγκινιά? Όλοι μαζί κάνουν μια προσπάθεια, βγάλουν πατάτες κάτι. Πάει αυτός και λέει, προσέξτε τι είπε, «Για καραντάν πατέρες», του λέει. Τρένα. Λένε αυτό, «Καλώς το λέει». «Τι θέλεις?» «Ήθελα να γίνω καλόγερος». «Α», του λέει, «για να γίνεις καλόγερος θα μας εξομολογηθείς όλες τις αμαρτίες σου». Λέει, «Ποιος είναι πνευματικός? Όλοι εμείς είμαστε πνευματικοί». Του κοροϊδεύανε οι καλόγεροι. Τον βάλανε στη μέση λοιπόν. Και άρχισε ο άνθρωπος και έδειξε τις αμαρτίες του. Μια μεριά φίλησε, του λέγανε τι φίλησες, καλά, καλό. Το σαλό, τον άνθρωπο. Το βλέπει ο ηγούμενος από πάνω. Την ίδια μέρα τον έκανε μοναχό. Γιατί εφωτίστηκε ο ηγούμενος και είπε, τι ταπεινός, τι απλή καρδιά. Δεν είπε, μα τι είμαι, κοροϊδεύεται. Τίποτα είπε, να είναι ευλογημένο. Και του λέει, παιδί μου, εσύ δεν είσαι για πολλά πολλά. Θα κάνεις μια δουλειά μόνο. Θα πάρεις την αλληλογραφία και θα την πηγαίνεις στις Σκαριές. Ό,τι σήμερα. Και θα μας φέρνεις από τις Σκαριές την αλληλογραφία. Και θα βοηθάς το μοναστήρι, θα πηγαίνεις στα ζώα βουδουνιάρης. Αυτά είσαι εσύ. Να είναι ευλογημένο, έλεγε αυτός. 40 χρόνια έκανε αυτή τη δουλειά. Πήγαινε και ερχόταν. Έναν κακό χειμώνα που χιόνισε πάρα πολύ, είχε πάει στις Σκαριές, αλλά αυτοί δεν κοιμώνησαν ποτέ έξω από το μοναστήρι μας. Μπορούσε να μείνει στις Σκαριές. Όχι, θα γυρίσω. Και γύρισε. Το βράδυ κατά τις μία το νύχτα χτυπάνε οι πόρτες. Λέει αυτός, μου διαφεύγει το όνομα, ίσως μέχρι να τελειωθεί αυτό, να θυμηθώ το όνομα. Λοιπόν, χτυπάει τις πόρτες. Ανοίγουν τις πόρτες, τον βλέπουν. Αυτό με στα χιόνια, τα λοιπά. Ακούστε λέει πατέρες, εγώ φεύγω. Βρε χριστιανέ μου, του λέει, πώς γύρισες? Το πώς γύρισα, αφήστε το πώς γύρισα. Εγώ φεύγω. Πού θα πας μες τη νύχτα? Φεύγω από το Άγιον Όρος. Πάει το Άγιον Όρος, λέει. Θα βουλιάξει το Άγιον Όρος, τους λέει. Γιατί, του λένε αυτοί. Τι να σας πω, λέει. Μα πες μας πώς γύρισες μέσα στα χιόνια. Πώς γύρισες και έφτασες μέχρι εδώ? Μία γυναίκα με ένα φανάρι με πήρε από εκεί πάνω και μου λέει, έλα κοντά μου και θα σε πάω. Και η γυναίκα πήγε μπροστά με το φανάρι και εγώ ακολουθούσα από πίσω και μέχρι εδώ. Και επειδή λένε τα βιβλία ότι εάν στο Άγιον Όρος
Μπει η γυναίκα να πάρετε τα ράσα σας και να φύγετε. Σας λέω λοιπόν, πατέρες, ότι μπήκε γυναίκα στα γερόρος, εμένα με έφερε μέχρι εδώ, αλλά εγώ πρέπει τον άσο μου και φέρνω. Βρε Χριστιανέ μου, του λέει, η Παναγία είναι. Τα Παναγία βρε, λέει, είμαι εγώ άξιος από την Παναγία. Βρε, η Παναγία είναι, κάτσε εδώ πέρα. Όχι, λέει, δεν μπήκε γυναίκα. Η Παναγία του λέει ήταν αυτή που σε βοήθησε, που σε έζωσε. Αυτός δεν μπορούσε να αδεχθεί ότι αυτή ήταν η κυρία Θεοτόκος. Και αυτό η Μονή το αγιογράφησε, είναι στην πόρτα της Μονής, καθώς μπαίνετε από κάτω, από την κάτω, όχι από την πάνω τώρα, από την κάτω που είναι από τη θάλασσα, από τον Αρσανάς, είναι δεξιά εις τον τοίχο αυτό. Το δεύτερο που αυτόν τον είδα κι εγώ, είναι ο περίφημος το Ιακωβάκι, ο Ιάκωβος. Ο Ιάκωβος ήταν ξυπόλυτος. Ήτανε με κάτι παντελονάκια, και καναράσο, κοντός, ξυπόλυτος, ξυπόλυτος, τελείως, ξυπόλυτος. Με κάτι βρώμικα ράσα, κάτι τρύπιες. Για να φτιάξει το ράσο του πήγαινε και έλεγε: Πάτερ, δώστε μου ένα κομμάτι από το ράσο σας του τόνου. Πήγαινε εδώ και μετά τώρα βγαίνει αυτό και ήταν το ρασάκι του αυτό το πράγμα. Δεν είχε που να μείνει, δεν έμενε σε σταθερό τόπο. Γύριζε από την Αγία Άννα, πήγαινε στην Νέα Σκήτη, από την Νέα Σκήτη πήγαινε στα Κατουνάκια, από το Κατουνάκια πήγαινε στο Άγιο Βασίλειο κτλ. Γύριζε όλο το Γιονόρος. Αυτό ήταν ο Γιονόρος όμως. Το συγκεκριμένο μέρος που σας λέω έχει σημασία αυτό. Δεν πήγαινε στα μοναστήρια. Πήγαινε εκεί πέρα. Γιατί εκεί είχε πρωτοπάει για καλό όνειρο στο Ιακωβάκι. Εγώ όταν τον πρωτογνώρισα, μου λέγανε οι άλλοι Παλαούτσικος, Παλαούτσικος. Και εγώ και εδώ, και εγώ παιδί ήμουνα, καταλάβατε. Με έλκυσε όμως η λαμπρότητα του προσώπου και η γλυκύτητά του. Αυτοί δεν τον κατηγορούσαν τον άνθρωπο. Του λέγανε τι. Αλλά σου λέει, τι άσου πει αυτός. Ήμασταν 4-5 παιδιά, φοιτητές της ιατρικής και είχαμε πάρει κάτι κουμποστίνια ωραία, μεγάλα, σαν τα κουμποστίνια αυτά, πατέρες που, είναι, που έχουν προμολογίτες που κάνουν, τα κάνουν με μπύλες και κάτι χρυσά και τέτοια πράγματα. Και είχαμε τα κουμποστίνια, εμείς τότε ορεξάτη και τα κρατάγαμε έτσι τα κουμποστίνια, όπως και πολλοί από εσάς, και όσο πιο βλαμμένοι, τόσο πιο μεγάλα κουμποστίνια είχε. Λοιπόν, ναι, είναι σαν το ριζοσπάστη. Όπως είναι ο ριζοσπάστης, έχουν κάνει τα κουμποστίνια. Τέλος πάντων. Πρέπει, αυτά ήστερθε εις ο ταμείος, έτσι δεν λέει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Μπορεί να το έχεις για φόβο του διαβόλου, ξέρω εγώ. Δεν μπορώ να πω αυτό, ξέρω. Λοιπόν, έτσι γιατί τα είχαμε κάνει σοβαρά και τώρα πρέπει να γελάστε. Λοιπόν, και πάει τι σας έλεγα, το Ιακωβάκι μου, ήτανε, το Ιακωβάκι ήτανε, και του λέμε, μαζευτήκαμε όλοι γύρω, Πάτερ Ιάκωβε, λέμε, ποιο είναι το πιο ωραίο κομποστίνι. Στον Παλαβό, που λέγανε οι άλλοι. Γυρίζει έναν ένα μας κοιτάζει και λέει αυτό που το χρησιμοποιείτε πιο πολύ. Δηλαδή μην κοιτάς αν είναι μπιχλιμπίδι, να κοιτάς ποιος το κάνει περισσότερο και κατά Θεόν. Αυτό που τον είχανε και βλαμμένο. Λέγανε ότι είχε βλαφτεί ως εξής. Μια φορά λέει πήγε, κοίταζε μια εικόνα και του είπε στο κεφάλι εικόνα και του άδειξε το κεφάλι και του σύστηκε το κεφάλι και από εκεί σύστηκε ολόκληρος και σαλεύτηκε. Αυτό λέει, σαλός. Σαλευθήκαν τα μυαλά. Αυτός τι έκανε οι χριστιανοί. Μάζευε μέντα, μάζευε διάφορα πράγματα και τα πήγαινε. Πήγαινε στο Παϊφρέμ στα Κατουνάκια. Ξυπόλυτος. Ξέρετε τι σημαίνει. Στα γκρεμά, στα γκάφια. Πήγαινε από άλλους στους άλλους, έπαιρνε λίγο φαγητό από εδώ και το πήγαινε σε αυτούς και έπαιρνε και νερό. Γιατί δεν είχαν νερό οι παλιές, οι σκήτες, τα μικρά τα κελιά, και έπαιρνε νερό από την Αγιάνα που είχε μια βρυσομάνα. Και τώρα πήγαν και χτίζαν για την τσιμέντα. Λοιπόν, είχε μια βρυσομάνα που έτρεχε το νερό αυτό όταν πηγαίναμε εμείς παλιά, και ανεβαίναμε όλο αυτό εκεί πέρα. Και αυτή τη βρυσομάνα που έπαιρνε νερό και πήγαινε στους πατέρες. Και γύριζε, υδρωμένος, κατοϊδρωμένος. Έτσι. Μία ημέρα παρακαλώ για να δείτε. Οι πατέρες που ήσαν στην Αγία Άννα, στη Νέα Σκήτη, δηλαδή αυτή είναι του Ιωσήφ, του Ισυχαστή, όλη αυτή η παρέα, όλοι αυτοί, τον πήρανε με το ζόρι και του κάνανε ένα μπάνιο. Τον βγάλανε τα ρούχα και τον βάλανε, τον κάνανε μπάνιο, τον λούσανε το Ιακωβάκι και αφού τον λούσανε το Ιακωβάκι κατά καλά, του βάλανε καινούργια ράσα. Και έρχεται η πανήγυρηση. Την ώρα της πανηγύρεως, μόλις λένε το εξομολογήστε που μαζεύονται όλοι και ψάχνουν και κουνάνε τον πολυέλαιο, πάει το Ιακωβάκι όπως το γέννησε η μάνα του. Χωρίς ρούχα, χωρίς τίποτα, όλο τσίτσιδος. Ναι, είμαι κι εγώ εκεί πέρα. Ώσπου να μπουν μέσα, δεν προλάβανε να τον μαζέψουν. Πού να το... Και άμα έχεις ρούχα, τον πιάνεις τον καλόγερο. Άμα είναι γυμνός, πού να τον πιάσεις. Λοιπόν, καταλαβαίνεις. Μπήκε μέσα ο Ιάκωβος, όλο τσίτσιδος. Όλο γυμνός. Και γυμνός ουκεσχύνετο. Και έλεγε,
Τσουγλάνια! Να μου δώσετε τα ράσα μου! Τα ράσα μου! Θέλω τα ράσα μου! Να μου δώσετε τα ράσα μου! Τα ρασάκια μου! Γιατί μου πήρατε τα ρούχα μου! Τα ρουχαλάκια μου! Αυτά τα ρουχαλάκια θέλω εγώ τα δικά μου! Τι να κάνουνε! Πήγανε εκεί που τα είχαν έτοιμα να τα κάψουνε! Τα φέρατε, τα κουκουλώνε εκεί απάνω! Και ο περίφημος Ιάκωβος είχε και μια ζώνη εδώ πέρα. Και όπως η κοιλιά του από την νηστεία είχε κάνει εδώ η κοιλιά ένα πράγμα. Πήγαινε λοιπόν και ερχόταν σε ένα κελί και έλεγε: Πατέρες, τι έχετε, λέει, φασολάδα, φέρτε εδώ. Και έκανε την φασόλα, έκανε έτσι, χαπ, και τα έρχεται εδώ, τα φασόλια, τρέχανε τα ζουμιά από κάτω και τα λοιπά. Έβαζε μια παστούλα, μου πήγαινε σε ένα άλλο, το έβαζε και αυτό, το έβαζε αυτό, έκανε εδώ, έτρωγε, τρέχανε αυτά όλα και λέγανε όλοι βλαμμένος. Αυτός όμως ήταν άνθρωπος του Θεού. Έλαμπε. Και είχε πνευματικό, εξομολογείτο. Σε ποιον? Στον πατέρα Παύλο τον πνευματικό. Τι ήταν ο πατήρ Παύλος ο πνευματικός? Ο Παύλος ο πνευματικός, για να δείτε, είναι μεγάλη ιστορία της χώρας. Ο Παύλος ο πνευματικός είναι από τους Αγίους Τόπους. Ποιοι είναι οι Αγίοι Τόποι? Αυτή η Πύργος από εκεί κάτω. Επειδή λένε κάνουν τον σταυρό του Μοντζέλα τον Πύργο, καταλάβατε και λένε ότι είναι Αγίοι Τόποι. Λοιπόν, από εκεί ήταν ο Παύλος. Ο Παύλος ήταν 18-19 χρονών παιδί και είχε μπλέξει σε αυτό το περίφημο εμφύλιο. Δεν θα σε πω με μια παράταξη, δεν έχει σημασία η παράταξη. Σημασία έχει ότι σκοτώνει αδερφό στον αδερφό. Και ο Θεός να μας φυλάξει. Γιατί το σύστημα αυτό πάντα κάνει διαίρεση για να δημιουργήσει τη μάχη του αδερφού με τον αδερφό. Προσέξτε το να είμαστε ταπεινοί και να δίνουμε τόπο στην οργή. Ξανάρχονται μερικά πράγματα. Λοιπόν, αυτός ο παππούλης ο καημένος είχε πάρει το όπλο και πολεμούσε όλους τους αδέρφια του. Στη μέση ήταν η εκκλησία του χωριού. Από δεξιά ήταν ας πούμε η αριστερή και από αριστερά ήταν η δεξιά. Μα γυρίζει σαν άποδα το ίδιο. Λοιπόν, νοήτο, άμα πεθάνει ο Θοδωράκης πρέπει να ξεσηκωθεί όλο το γένος όπως τον Κωστή τον Παλαμά και να τον επάμε σηκωτό, γιατί είπε αυτή τη μεγάλη κουβέντα, ότι από που γυρίσεις το βλέπεις, είτε δεξιότροφο είτε αριστερόστροφο φασισμό. Το καταλάβατε? Ο Θεός να τον συγχωρέσει και μόνο για αυτή την κουβέντα που είπε. Καταλάβατε, μεγάλο πράγμα είναι. Μας άνοιξε το μυαλό και, τι έκανε. Πήρε αυτό, το πήρε αυτό, ότι τάχα η προοδευτική είναι προοδευτική. Αυτή η λέξη που είναι προοδευτική, αυτό είναι ρατσισμός. Όταν λες εγώ είμαι προοδευτικός, εννοείς ότι αυτός δεν είναι προοδευτικός. Ρατσισμός δεν είναι. Δεν πρέπει να ανακοφθεί η δικαιοσύνη. Ρατσισμός είναι αυτό. Να λες ότι εγώ είμαι προοδευτική. Αφήνεις νόημα ότι οι άλλοι δεν είναι προοδευτικοί. Και τι είναι αυτό, καταλαβαίνετε τι είναι, πολεμική. Δεν είναι προοδευτικός ο παπάς αυτός που σήκωσε στη Ρωσία τόσα εκατομμύρια? Δεν ήταν προοδευτικός αυτός? Και ποιος ήταν προοδευτικός, ο Μαξίμ Γκόρκι ή ο Λένιν, μπροστά στον παπά, που εκμεταλλευτήκανε γιατί βάλαν την ίδια ημερομηνία κιόλας. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, ο παππούλης αυτός, ακούστε τώρα, είχε πνευματικό τον πατέρα Παύλο που σας είπα. Ο πατήρ Παύλος βλέπει την Παναγία, παρακαλώ, πάνω στο κοντονοστάσιο του ναού και του λέει: Παύλε, έτσι όπως το λέγανε το μικρό του όνομα, του λέει: Τι κάνεις εδώ? Λαβριώτης ήταν. Ορίστε. Λαβριώτης ήταν ο Παύλος. Ο Παύλος είναι στην Αγιάννα. Αυτό στην Αγιάννα. Είναι ο περίφημος Παύλος ο πνευματικός στην Αγιάννα. Ήταν την ίδια εποχή ο περίφημος Άνθυμος ο πνευματικός και ο Παύλος ο πνευματικός. Εξομολογούσε την Αγία Παύλου. Την Αγίου Παύλου. Η Αγία Παύλη παλιά. Δεν εξομολογούσε ο ηγούμενος, γιατί εγώ θέλω να βγάλω του ηγούμενου και τα δύο μάτια έτσι. Νταμ να τα βγάλω. Άμα πάω στον ηγούμενο και του πω: Ηγούμενο, που ξέρει, κάθε φορά που τράζει ο διάβολο, σου βγάλω τα μάτια. Θα πει ο ηγούμενο: Το παιδί, τι θα μου κάνει εδώ πέρα? Γι' αυτό είχαν και πνευματικού που φέρνανε, άγιου πνευματικού, και λέγανε: Ότι δεν θα μου λέτε μέρα τα πάντα. Θα πάτε και στον πνευματικό, τον τάδε, να εξομολογηθείτε που το μοναστήρι σα το συστήνει. Ένα, δύο, τρει διαλέγανε. Δύο, τρει, όχι ένα. Όχι ένα. Και όποια ψυχή θέλει να πάει να πει τον πόνο τη, να πει ότι ο πατήρ εδώ δεν μου φέρεται καλά. Διότι άμα πει, έπρεπε να πάω εγώ να πω εδώ στον πατέρα: Πάτε, θέλω να σε σκοτώσω. Θα σου πει το σαβό, τι είναι. Τα είχαν σοφά οι άνθρωποι. Ήτανε άγιοι άνθρωποι αυτοί. Τα ξέρανε αυτά. Το Άγιον Όρος από αυτό που είδαμε εμείς έχει μία αλλαγή. Δεν είναι αυτό που είδαμε εμείς. Τώρα στο καλύτερο, στο χειρότερο, Θεός ξέρει. Πάντως έχει μία αλλαγή. Εν πάση περιπτώσει, μπορεί να είναι και το σωστό αυτό που είναι τώρα. Δεν ξέρω. Ο Θεός ξέρει. Και οι άγιοι που θα βγουν. Καταλάβατε, γιατί το Άγιον Όρος έβγαλε αγίους με έτσι. Τώρα να δούμε, όχι εμείς, οι επόμενες γενιές, να ο Θεός να αξιώσει και πάντα πιστεύω ότι θα δώσει. Λοιπόν, ο Παύλος, του λέει λοιπόν, τι κάθεσαι βρε εδώ, του λέει Παναγία, και σκοτώνεις τα αδέρφια σου, καθαρή ψυχή. Τι να κάνω, της λέει κυρία,
Δεν καταλάβω την Παναγία. Πάω από το τέτοιο. Να φύγεις τώρα που λέει και θα πας να πάρεις ένα καράβι να πας στο Αγιονόδος. Άφησε το όπλο τώρα και πήγαινε στο Αγιονόδος. Και πού θα πάω? Θα μπει στο καράβι, θα σε βγάλει το καράβι σε συγκεκριμένο μέρος και θα ειδοποιήσω εγώ στο κελί που σε, θα ειδοποιήσω στο κελί και θα κατεβεί ο γέροντας του κελιού εκεί που θα πας και θα σου πει είσαι ο τάδε, είμαι ο τάδε που σου είπε η Παναγία, ακούς. Και πήγε το παλικάρι, έφυγε και πήγε στο Άγιον Όρος. Τρελά πράγματα. Δεν πιστεύεσαι. Τι πιστεύεσαι πράγματα. Όμως επειδή το είδε ο ίδιος και είχε εμπειρία, η εμπειρία, γι' αυτό λέγει ο παπά Εφραίμ και ο Γιώτης, η εμπειρία σας μιλάει. Εγώ μιλάω εμπειρία. Είναι εμπειρία αυτά που σας λέω. Και δεν μπορώ, άμα του την εμπειρία, δεν μπορώ να πει τίποτα. Είναι εμπειρικά. Δεν είναι τάκουσα. Εμπειρία. Και κατεβαίνει λοιπόν και πηγαίνει και φτάνει στην Αγία Άννα με χίλιες δυσκολίες και πάει στην Αγία Άννα, σταματάει το βαβράκι εκεί πέρα όπως στο γερμοφύλλο, κατεβαίνει αυτός με βαρκούλα ήταν δηλαδή, κατεβαίνει την ίδια ώρα έχει ειδοποιήσει η Παναγία με όραμα το γέροντά του και στέλνει τον υποτακτικό και του λέει ο τάδε, είμαι ο τάδε, έλα σε περιμένω ο γέροντας και έμεινε από τότε στο Άγιον Όρος. Και εκεί εξομολογεί το αυτό το Ιακωβάκι μου που σας είπα προηγουμένως. Το Ιακωβάκι δεν έμενε σε σπίτι. Το είχε σε κακό. Να μείνει σε σπίτι δεν μπορούσε να μείνει. Δεν ήθελε να μείνει σε σπίτι. Καθόλου. Έσχιζε τα ρούχα του έτσι για να κάνει τον παλαβό. Αλλά η προσευχή του. Κοιμότανε μέσα στο κημητήριο. Υπήρχαν τα οι κεφαλές. Υπάρχει στην Αγία Άννα ένα κημητήριο, ένα κρυσάκι και δίπλα είναι όλα τα κεφάλια των μοναχών. Μεταξύ αυτών η περίφημο η Βασιλιάδου. Δεν ξέρω τη Βασιλιά, όχι τη Βασιλιά το κεφάλι, του αδερφού τη. Η Βασιλιάδου, αυτή η ωραία που σας γεμίζει με αυτές τις ωραίες ταινίες, είχε αδερφού η Γεωργία Καλόγερο στην Αγία. Και είναι, ναι, και οι πατέρες για να το κάνουν, όπως γράφουν εδώ στα κεφάλια. Και λέει από κάτω, υποσημείωση από πίσω. Ο αδερφός της Βασιλιάδου. Με μαρκαδόρο τα γράφουν. Ναι, προσέξτε. Αλλά δεν χρειαζόταν να στο πούνε γιατί ήταν τόσο κακομούτσονος κι αυτός. Η κάρα του ήταν τόσο κακομούτσονη σαν της αδερφής του. Θεός να τους αναπαύσει. Όλους αυτούς τους ηθοποιούς με όλα τα άλλα, ο Θεός να τους αναπαύσει που γελάμε ακόμα μέχρι σήμερα. Όλους, ο Θεός να τους αναπαύσει. Λοιπόν, εκεί κοιμόταν ο γέρος. Έκανε έτσι τα κόκαλα, γιατί είναι τα κρανίδια και τα κόκαλα. Και έκανε στα κόκαλα έτσι και ξάπλωνε μέσα και κοιμόταν. Σαν τους κυνικούς. Ο Αλέξανδρος, ο Μέγας Αλέξανδρος, λοιπόν το παλικάρι μας αυτό, ο Έλλην και Μακεδόν, Έλλην και Μακεδόν, λοιπόν, γιατί τώρα θα μας πούν ότι μίλαγε ξένες γλώσσες ο Αλέξανδρος, ναι, σπουδάσει ξένη γλώσσα. Ναι, γιατί οι ανόητοι, τα δωρικά δεν έχουν ήττα. Τα δωρικά δεν έχουν ήττα. Το ήττα λείπει. Το ήττα. Βλέπετε το ήττα. Λείπει το ήττα. Άμα λέγανε λοιπόν Αθηνά, λέγανε Αθάνα. Άμα το βάλεις όμως έτσι και πάει στη ρήμα, επειδή λείπει το ήττα, δεν μπορείς να καταλάβεις εύκολα. Πρέπει να κουραστείς λιγάκι να καταλάβεις τη γλώσσα. Αλλά είναι γλώσσα ελληνική. Προσέξτε, το Α το βλέπετε πως είναι εδώ. Άμα ανοίξεις το Α, γίνεται ήττα, φύγε από πάνω αυτό και. Το καταλάβατε. Το καταλάβατε. Γιατί. Αυτή είναι η τσακώνικη. Τη τσακώνικη αυτά είναι. Έχουν Α. Λοιπόν, έτσι ήταν οι Σπαρτιάτες. Οι Σπαρτιάτες μιλάγανε, καταλάβατε, έφευγε το γράμμα. Ήταν το Α, το ήττα δεν υπήρχε το ήττα, ήταν όλο Α. Το καταλάβατε πώς είναι. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος λοιπόν για να την πει του πώς ήταν, πώς είπαμε, του Διογέννη, του στείλε μια μέρα ένα πιάτο κόκαλα. Γιατί ήθελε να του πει είσαι κυνικός. Άρα, αφού είστε κυνικοί, δηλαδή έχετε έμβλημα το σκύλο, κίνες, λοιπόν, να σου στείλω κι εγώ κόκαλα. Δεν είπε τίποτα ο Διογέννης. Τον βρίσκει μια μέρα και τον ρωτάει ο Αλέξανδρος, πώς σου φάνηκε το δώρο μου? Για κοινικό αντάξιο, για βασιλιά χάλια. Δηλαδή, γι' αυτό από εκεί ερχόμαστε κατευθείαν. Μία κουβέντα που σπάει κόκαλα. Η Σαλή, προσέξτε, αυτό που είπε ο κοινικός αυτός που είπε στον Αλέξανδρο, όταν πήγε ο Αλέξανδρος και τον ευρύκε εις την Κόρινθο παρακαλώ και του λέει, έστειλε έναν υπηρέτη και λέει πες του ότι το θέλει ο Αλέξανδρος. Δεν τον κάνω λέει και εσύ πες του ότι το θέλει ο Διογέννης. Έτσι δεν είναι. Ομοιάζει με τους γέροντες που πήγε η μάνα και λέει πες του μοναχού να βγει έξω
Και λέει, μάνα, της λέει, δεν μπορώ να πω έξω. Λέει, παιδί μου, να σε δω εδώ. Μάνα, άμα με δεις εδώ, δεν θα με δεις στην άλλη ζωή. Και λέει, παιδί μου, θα σε δω στην άλλη ζωή. Ναι, άμα φύγεις, της λέει, θα με δεις στην άλλη ζωή. Φύγε, φεύγω, παιδί μου, του λέει η μάνα του, και ας σε δω στην άλλη ζωή. Ακριβώς το ίδιο είναι και αυτό που είπα αυτός. Πήγαινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ, και εγώ είμαι. Και λέει, ο Αλέξανδρος πήγε, δεν το λέει. Και πήγε, λοιπόν, και του στάθηκε μπροστά. Και του λέει, τι νομίζεις, ρε, του λέει, είμαι καλός ή κακός. Του λέει ο Αλέξανδρος. Γιατί πρέπει να τα θυμόσαστε όλα, πρέπει να τα μάθετε όλα. Πρέπει να μάθετε και όλη την ιστορία των αρχαίων πατέρων μας. Όλα. Είμαστε αφώτιστοι, είμαστε αδιάβαστοι, είμαστε. Μας τυφλώσανε οι άνθρωποι. Μας τυφλώσανε και μας εφοβήσανε και μας τυφλώσανε. Λοιπόν, απαντάει αυτός άφοβα. Το ρωτάει δηλαδή τον Αλέξανδρο, είσαι καλός, του λέει κακός. Τον έφερε στα δύσκολα. Γιατί αν πει ότι είμαι καλός. Αν του πει ότι είσαι κακός, ότι είμαι κακός, καταλαβες, δεν μπορεί να πει ότι είναι κακός ένας βασιλεύς. Συγγνώμη, το ρωτάει, είμαι καλός ή κακός. Και λέει, ναι, είσαι καλός, λέει ο Διογέννης, εγώ νομίζω, είσαι καλός ή κακός. Και λέει ο βασιλεύς, δεν μπορεί να πει ότι είμαι κακός. Θα πει και καλά ότι είμαι καλός. Αλλά και αν πει ότι είμαι καλός, θα φανεί ότι είμαι εγωιστής. Πότε το βούλωσε ο Αλέξανδρος. Δεν είπε, ούτε είναι καλός, ούτε είναι καλός. Του λέει, με φοβάσαι, του είπε ο Αλέξανδρος. Γιατί να σε φοβηθώ, του λέει. Μήπως έχω να μου πάρεις τίποτα. Τι σας θυμίζει. Τι σας θυμίζει. Βασίλειο το Ωμέγα, όπου πέρασαν αυτοί οι αλικάμπουρες και του λένε, θα σου πάρουμε την περιουσία, θα σου πάρουμε τα ράσα, θα σου πάρουμε τα βιβλία, θα σου πάρουμε τα λεφτά, θα σου πάρουμε εκείνο. Και λέει, κακόμοιροι, τι να πάτε, λέει, εγώ δεν έχω τίποτα. Και είπε αυτός, δεν ξέρω, έχω δει, λέει, τέτοιον επίσκοπο. Τότε δεν έχει συναντήσει ποτέ επίσκοπο, είπε ο άλλος Βασίλειος. Και σαν σήμερα που γιορτάζει, ο Ιουλιανός ο Παραβάτης που ήταν αυτό σήμερα με τον Άγιο Θεόδωρο, που έγινε αυτό, είχε περάσει ο Ιουλιανός ο Παραβάτης στο Μέγα Βασίλειο. Και του λέει του Μεγάλου Βασιλείου, θα ξαναγυρίσουμε, μην φάστε. Του λέει του Μεγάλου Βασιλείου, είναι ωραίο όμως, άμα δεν το, του λέει του Μεγάλου Βασιλείου, τι κάνει ο μαραγκός σου. Αυτοί είναι οι εποχήτες, έτσι μιλάνε για τον Χριστό μας. Για να προσβάλλει τον Χριστό μας. Τι κάνει ο μαραγκός σου, του λέει, και απαντάει ο Μεγάλος Βασιλείος, το πρόβατο του Θεού, ο Άγιος άνθρωπος, νομίζω μου είπε ότι βάζει το τελευταίο καρφί στην κάστα σου. Και πράγματι, πήγε ο μαύρος και διοίκησε. Καταλάβατε, βλέπετε, οι Άγιοι, αυτό είναι σαλό. Βάζει το τελευταίο καρφί στην κασούλα. Λοιπόν, ο Διογέννης τώρα. Του λέει λοιπόν ο Αλέξανδρος, με φοβάσαι. Όχι, είπε αυτά. Τι να σου κάνω, του λέει, προσέξτε τι του είπε. Αποσκότησόν με. Κοινώς, μη μας σκοτίζεις. Αυτό είναι για όλη την εξουσία. Αυτό λένε όλοι οι Άγιοι Διαχριστών Σανοί. Αποσκότησόν με. Αυτό φωνάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς που θα ακούσετε την άλλη Κυριακή. Εγύριζε όλο το Άγιον Όρος και έλεγε, φώτισόν μου το σκότος, φώτισόν μου το σκότος. Είναι. Δεν ήξεραν οι άνθρωποι, είχαν φτάσει σε ένα όριο μέχρι εκεί. Δεν πήγαινε παρακάτω. Άμα δεν ερχόταν η χάρη στο Αγίου Πνεύματος και ο Χριστός μας, δεν μπορούσε να πάει παρακάτω το πράγμα. Είχαν άλλο, καταλάβατε. Αλλά είχαν πιάσει το πράγμα. Τι είπε, αποσκότησόν με. Και εμείς όλοι λέμε ότι νόμισε ότι είπε, φύγε την κρίση στον ήλιο. Δεν είπε αυτό. Είπε, βρε άθλιε, υπάρχει ένα γράμμα που του στείλε και λέει, άθλιος σε άθλιο παρά αθλίο το αθλίο. Δηλαδή ο Αλέξανδρος ο άθλιος με τον άθλιο υπάλληλο σε άλλο άθλιο στον άθλιο Διογέννη. Έτσι λέει το γράμμα. Καταλάβατε, η ταπείνωσή τους, γιατί δεν είχαν ταπείνωση όμως εν Αγίω Πνεύματι, είχαν ταπείνωση εν γνώση της λογικής. Ξέρανε που πατάνε. Η αρρώστια της σημερινής εποχής ότι είναι ότι και αυτό έχει καταργηθεί. Δεν καταλαβαίνει κανείς πού στο καλό πατάει. Αυτούς τους χρειαζόμαστε. Γιατί? Διότι αφού δεν μπορούμε να πιστέψουν τα λόγια του Χριστού μας, είναι καλό έστω να είχαν αυτά τα λόγια. Μια φορά πήγε ο Διογέννης σε ένα σπίτι
Και ένας κύριος, ας πούμε λαζοπουλέ, τέτοιος τύπος. Λοιπόν, μπράβο, μ' αρέσεις. Λοιπόν, είχε γράψει έξω από το σπίτι του, κανείς κακός λέει να μην πει μέσα. Και λέει ο Διογέννης, τι πάει την πόρτα, βγαίνει ο άνθρωπος, λέει καλά, εσύ από πού μπαίνεις. Αυτά τα κάνανε και οι άλλοι, αυτοί. Ο Διαχριστών, ο Άγιος Ανδρέας, ο Διαχριστών Σαλός, η σαλότητα είναι ένα χάρισμα του Αγίου Πνεύματος. Και μάλιστα, οι πατέρες του Άγιον Όρος θεωρούν ότι το μεγαλύτερο χάρισμα του Αγίου Πνεύματος είναι η διάκριση. Να μπορείς να διακρίνεις σημαντικά πράγματα αυτό, πολύ βαθύ. Οι πατέρες όμως, συνολικά ως υπάρξεις, θεωρούν ότι ως δώρο του Θεού, το πρώτο είναι η σαλότητα, ο σαλός. Γιατί είναι φοβερό. Γι' αυτό και ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστών Σαλός ανελήφθη. Του πήρε το σώμα ο Θεός. Δεν το βρήκαν το σώμα του Αγίου Ανδρέα. Ενώ βρήκαν ότι πέθανε και ευωδίασε ο τρόπος, ανοίξε τα παράθυρα και τον είδανε. Μετά που κανελήσε πάνω τον κυδεύσουνε, τον βρήκατε, δεν βρήκαν το σώμα του Αγίου Ανδρέα. Είναι ένα ειδικό χάρισμα από τον Θεό. Ο Άγιος Ανδρέας ο Διαχριστών Σαλός γύριζε στην πόλη γυμνός, ολόγυμνος. Με ένα κάτι ρουχαλάκι απλά. Και μια μέρα πήγε σε ένα πορνείο. Και τι έκανε. Ζητιάνευε. Προσέξτε. Ζητιάνευε. Και αφού ζητιάνευε, μάζευε ας πούμε 100 φόλες. Φόλες, έτσι λέγοντας τα νομίσματα. Τα πήγαινε στο πορνείο και καθόντουσαν οι κοπέλες απ' έξω. Το γνωστό τρόπο. Και λέγανε καλώ τον έξυχο. Έξυχο. Γιατί έξυχο. Δηλαδή είναι έξω από τα μυαλά του. Έξυχο. Καλώ τον έξυχο. Καλώ τα κορίτσια μου έλεγε αυτό. Ποιο έλεγε τι πόρνε κορίτσια. Ε? Ο Άγιος Προφήτης. Ναι. Όταν πήγαινε εδώ να γιάσει και δεν τον άφηνε, και λέγε κορίτσια μου! Τι σημαίνει κόρη. Κόρη σημαίνει κόρη. Χωρίς ρεύση. Όταν υπάρχει το κο μπροστά, δεν υπάρχει ρεύση. Δηλαδή, παρθένος σημαίνει κόρη. Το καταλάβατε. Και κόρος σημαίνει αυτός που δεν έχει ρεύση. Παιδάκια, μικρά. Τα αρχαία έχουν μεγάλη σημασία. Μας τα κόψαν οι ανόητοι. Αυτή η λέξη, κόρη. Λοιπόν, όταν τα λέει λοιπόν κορίτσια, τα αναβιβάζει στην παρθενία. Και αυτός έλεγε, κόρες μου, τις έλεγε τις κοπέλες. Ο Άγιος Ανδρέας. Και αυτές παίζανε. Και έλεγε ο Άγιος Ανδρέας. Λέει, έλα να σου κάνουμε, λέει, να σε εκδίσουμε, να δούμε μπορείς. Και τον εκδίνανε. Και έβλεπαν. Καλέ, λέει, αυτός νηστεύει. Τι να λέγανε αυτές οι άλλες. Αυτός δεν μίλαγε όμως. Είχαμε προσευχή για αυτές. Προσέξτε. Και μια μέρα τον εκδίσανε και τον βγάλανε έξω να πάει γυμνός. Και μια η καημένη από έλεος σκύβει από κάτω και το ψαθάκι που καθαρίζουν τα πόδια τους για να μπει μέσα, του το έδεσε εδώ. Και στο δρόμο του λέγανε καλό σαμάρι φοράει το γαϊδούρι έξυχε. Και απαντούσε ναι, πατρίκιον με έκαμε ο βασιλεύς. Ποιος είναι ο βασιλεύς? Ο Χριστός είναι ο βασιλεύς. Και αυτός ήταν ενδεδειμένος με όλη την χάρη. Αυτά είναι, σπάει ό,τι συμβατικό νομίζετε ότι υπάρχει στον κόσμο. Τα σπάει, τα πετάει στη μούχα. Και ακούστε και τι άλλο έκανε. Πήγαινε στις κοπέλες αυτές και τους έλεγε. Με πόσους πρέπει να κοιμηθείτε για να βγάλετε αυτά τα λεφτά? Λέγανε αυτές. Με 20. Ωραία. 10 σας πληρώνει ο Ανδρέας ο Σαλός. Πηγαίνετε με 10 λιγότερους. Το καταλάβατε? Να το έργο της Εκκλησίας. Εάν η Εκκλησία θέλει να διακονήσει το λαό, δεν μπορεί να πει στο λαό μην αμαρτάνεις. Να βοηθήσει το λαό και τις ψυχές να αμαρτήσουν λιγότερο. Έρχονται κάποιοι και λένε «Πάτερ, δεν μπορώ, θα κάνω έκπτωση», λέει ο παπάς. Τι λες, κάνεις έκπτωση. Πας στην κόλαση, κάνεις έκπτωση. Τον αμαρτία πολύ μεγάλο. Μα πάτε, δεν έχω να το ταΐσω, δεν έχω να το ποτίσω. Κανείς δεν με στηρίζει. Τι λες, τι λέει, δεν ξέρω. Θα κάνουμε προσευχή. Πείς το παλό. Τι λες, παπά. Τον κανόνα που θα βάλεις αυτήν επειδή έκανε έκφρωση, θα πρέπει να πάρει και η Εκκλησία που δεν βοηθάει τον άνθρωπο να μην κάνει έκφρωση. Και αυτή η εκφρώση κάνει τον τρόπο. Παιδιά, πρέπει να δούμε στην πραγματικότητα. Αυτοί οι Άγιοι γι' αυτό είναι πολύ μπροστά. Αποσκότησόνε να βγάλουμε το σκοτάδι της φαντασίας και να δούμε στην πραγματικότητα. Αλλιώς δεν γίνεται.
Έχετε βαφτίσει εδώ χιλιάδες παιδιά. Πάτε, θα έχει δέρκους χιλιάδες παιδιά. Βαφτίζει χιλιάδες παιδιά. Ποιος παπάς ξέρει σε ένα χρόνο αν το παιδί αυτό που έχει βαφτίσει ζει ή πέθανε? Κανείς. Ποιος πήρε τηλέφωνο την ενορία να πάρει και να πει: γεια σας, γεια σας. Είμαι ο παπάς που πριν ένα χρόνο κάνουμε τη βάφτιση. Το παιδί σας πώς πάει? Πώς πάει το παιδί σας? Ωραία! Μπλουμ, μπλουμ στο καλό. Μπλουμ, μπλουμ στο καλό. Τι λέτε? Δεν εμπέζεται ο Θεός. Ο Θεός δεν εμπέζεται. Το κάναμε, γι' αυτό θα την πληρώσουμε τη δουλειά. Γι' αυτό θα την πληρώσουμε τη δουλειά. Γιατί λέμε ψέματα και δεν είμαστε ειλικρινείς όλοι μας. Και ασχολιόμαστε, σαν τη γριά που είπε, ασχολιόμαστε με αυτό που τρέχει μπροστά και δεν κοιτάμε τι μας τρέχει από πίσω. Στην πλατούλα μας εμάς που έχουμε πολύ περισσότερο. Και είναι κάποιοι που καφιώνουν. Ενώ η αμαρτία είναι μια πίτα, ρε παιδιά. Να, αυτή. Μια πίτα είναι η αμαρτία. Εδώ είναι η πορνεία, εδώ είναι η αρσενοκητία, εδώ είναι η κλεψιά, εδώ είναι. Αυτός που έχει 5 πολυκατοικίες, 3 αυτοκίνητα και πάει στην εκκλησία και είναι καλός χριστιανός και δίνει και μια λιμουσίνη, κατηγορεί τον άλλον πορνέλη και λέει: αυτός είναι πορνέλη. Βρε ανόητε, εσύ αφού έχεις την εμπιστοσύνη σου στα λεφτά, πώς μπορείς να κατηγορήσεις τον άλλον που τρώνε την ίδια πίτα? Πώς μπορούμε, αδερφοί μου? Καταλάβατε, αυτοί οι άγιοι λοιπόν τι μας κάνανε? Μας συγκλονίζανε και μας φέρανε στην πραγματικότητα. Τι έπαιρνε λοιπόν? Εγώ σου πληρώνω τους 10. Εγώ αυτό μπορώ να σου κάνω. Κοιμήσουν άλλους 10. Εγώ σου πληρώνω με 10. Και πολλές φορές καθότανε, παρακαλώ, και προσκύδαγε τα κατόφλια. Τα κατόφλια. Φλιά. Φλιά, κατόφλιο. Φλιά είναι η είσοδος. Το κατόφλιο είναι το κάτω. Γι' αυτό θα πει στον άγγελο να βάψεις στη φλιά. Θυμάστε που είπε όταν θα σφάξουν τον αρνί το Πάσχα, που σφάξαν οι Εβραίοι, είπε να βάψεις στη φλιά. Αυτό είναι τη φλιά. Εντάξει, η φλιά. Φιούδα, φλιά. Και το κάτω της φλιάς, το κατόφλιο, εκαθόταν εκεί και προσκυνούσε τα κατόφλια. Και το ρωτάγανε: Σαλέ, γιατί προσκυνάς τα κατόφλια? Ανόητη, τους έλεγε. Γιατί κλαίνε οι άγγελοι. Το καταλάβατε? Γιατί εδώ κλαίνε οι άγγελοι. Και αφού κλαίνε οι άγγελοι, εγώ προσκυνάω τα δάκρυα των αγγέλων. Δεν κατηγορούσε κανέναν. Ίστατο ενώπιον του Θεού και των ανθρώπων, αυτός ο Άγιος, πατέρας της φωτιάς. Ένας άλλος Άγιος, ο Σιμεών, άλλη τρέλα, μεγάλη. Τη Μεγάλη Παρασκευή πήγε έξω από την εκκλησία και έτρεχε λουκάνικα. Τα ψήνε και τα πήγε. Και ήταν και συζύγιο. Πηγαίνανε οι αρχόντες της Κωνσταντινούπολης, οι κυρίες, και πέρανε μέσα. Τι ώρα, πρέπει να τελειώσουμε. Τι ώρα. Πέρανε οι αρχόντες της Κωνσταντινούπολης. Άλλο ένα θα πούμε και. Λοιπόν, σύγχρονο. Πέρανε οι αρχόντες της Κωνσταντινούπολης μέσα και κάνανε. Βλαμμένε, του λέγανε. Μεγάλη Παρασκευή, βρε λουκάνικα. Αυτός έτρωγε τα λουκάνικα. Αφού μπήκανε μέσα και γέμισε η Σοφιά, λέει αυτός: βρε μια δεν είπε μια κουβέντα καλή για μένα που τρώω λουκάνικα. Και τι τους είπε? Δίνει μία, τσιτσίδι, ανεβαίνει πάνω στον άβρο της Γεσοφιάς, εκεί που μείνει ο Χρυσόστομος, ανεβαίνει πάνω και τους λέει: βρε, τους λέει, μπήκατε μέσα και κοιτάζατε μένα που τρώω λουκάνικα και σας ενδιέφερε ότι εγώ τρώω λουκάνικα. Εάν πιστεύατε στον Χριστό, δεν θα είχατε μάτια να δείτε μένα που τρώω λουκάνικα, αλλά θα λέγατε: εμείς προσκυνάμε το σταυρό μας του Χριστού σήμερα και δεν βλέπουμε κανέναν άλλον, διότι αποσκοταστήκαμε. Δηλαδή, έφυγε το σκοτάδι μας. Όσο έχει σκοτάδι, κοιτάζει τι κάνει ο άλλος. Με αυτό δηλαδή, το έργο το μεγάλο, το πνευματικό, όπως καταλάβαινε, δεν πέταγε. Μία φορά πήρε καρύδια, ανέβηκε στον άμβουνο και πέταγε τα καρύδια. Μπαμ στο κεφάλι. Μπαμ, μπαμ. Λοιπόν, βγήκαν οι παπάδες, βγήκαν οι δεσποτάδες, βγήκαν οι. Μαζέψε τον, μαζέψε τον. Λοιπόν, ο Άγιος Θεσσαλονίκης έχει πολύ ωραία τέτοια, ο παππούς έχει τέτοια ανέκδοτα ωραία. Λοιπόν, μαζέψε το, βγάλανε σηκωτό και την ώρα που το βγάζανε σηκωτό φώνασε. Μα οι παπάδες τόσες βλακίες σας λένε στα κηρύγματα και εσείς δεν στεναχωριέστε. Και εγώ που σας πέταξα 5 καρύδια στο κεφάλι στεναχωρηθήκατε. Αντισυμβατικά, τελείως. Έχει Άγιο Πνεύμα, μπόλικο, μπόλικο. Πολύ Άγιο Πνεύμα. Έχει πάρα πολύ Άγιο Πνεύμα. Πολύ Άγιο Πνεύμα έχει. Διότι αν δεν είχε το Άγιο Πνεύμα, δεν θα άφηνε μια γλύκα εις την ψυχή.
Υπήρχε ένας παπουλάκος, ένας άγιος άνθρωπος, ο οποίος νομίζω είναι στην Κεφαλιά, είναι στην Τζάκυνθο. Τώρα ήθελα, είμαι κουραστή και μου έφυγε το μυαλό, ο οποίος αυτός, γέροντα μια θυμηθείτε, στη Ζάκυνθο, και ποιος ήταν ένας άγιος, στην Κεφαλονιά νομίζω, αυτός πρόσφατος άγιος είναι, ο οποίος λοιπόν αυτός που, είπε, που είδε τα παιδιά μεταξύ τους, τα σκοτωνόντουσαν και... Ο Νευρός. Ο Μπασιάς. Στην Κεφαλονιά. Ο Παναγής ο Μπασιάς. Λοιπόν, ο Παναγής ο Μπασιάς, μία φορά του είχαν καλέσει ένα σπίτι. Γιατί τον καλούσαν στο σπίτι, τους καλούσαν στο σπίτι αυτούς τους παλαβούς, γιατί είδαν ότι όπου πήγαιναν, τρόκοβαν τα πράγματα. Και σου λέει, κάναν υπομονή να τον καλέσουν, να μπει μέσα, να τους ευλογήσει και να φύγει. Λοιπόν, έτσι και στον Παναγή τον Μπασιά. Σε ένα σπίτι μια κυρία Αρχόντισο είχαν βάλει αυτοί, σέστοτα λένε αυτοί οι Κεφαλονίτες. Τα είχαν βάλει όλα, τα χεροπύρουνα, σημαίνια, πράγματα κτλ. Μια μεγάλη γαβάθα με ψαρόσουπα, γιατί αυτό δεν έδωσε κρέας κτλ. Και περιμένανε πότε θα πάει από την Παναγής Μπασιάς. Λοιπόν, προηγουμένως χτύπησε την πόρτα ένα φτωχός και λέει: καλέ, μου δίνετε λίγο να φάω κάτι. Και τι είπαν αυτοί: φύγετε προηγουμένω τον Μπασιά, μόλις τελειώσουμε και ό,τι απομείνει να σα δώσουμε. Και μετά από λίγο πάει ο Παναγής ο Μπασιάς. Κάθονται όλοι, ευλόγησε λέει την τράπεζα. Θα την ευλογήσω λέει. Κάνει έτσι, βγάζει τα τσαρούχια, τα ευλογάει. Σταυρώνει τα τσαρούχια, βγάζει και τις καλτσάρες αυτές που είχαν να πληθούν τα ποδάρια, καταλαβαίνεις. Ανοίγει τη σούπα, χλουπ, μα εμείς τους έχουμε αγίους, αλλά αγιάσαμε με κάποιο τρόπο. Και στην εποχή τους δεν τους έλεγε καθόλου. Τον Άγιο Νεκτάριο τον ήθελε κανείς. Κανείς δεν ήθελε. Ο Θεός να αναπαύσει, ο Θεός να αναπαύσει τα κοκαλάκια του Παύλου του Μελά. Ο Παύλος ο Μελάς που είχε πάρει την Αταλία Παύλου Μελά, η οποία ήταν δραγούμη, και ο ίδιος δραγούμης που ήταν στη Θεσσαλονίκη. Γι' αυτό παιδιά, όχι θα μας πάνε σηκωτού στην εκμαλωσία. Διότι δεν ξέρουμε τουλάχιστον. Λοιπόν, όταν ο Άγιος Νεκτάριος διωγμένος, πανφτωχός, καταδικασμένος, με πλάτη πόρνες, με χίλια, έτσι το λέγαμε, τον πόρνος, ανέβηκε τα σκαλιά σε αυτό το Υπουργείο Παιδείας, Βρωμοπαιδείας και Σκοτασμού, αυτό το Υπουργείο Παιδείας, ανέβηκε τα σκαλιά και παρακάλαγε για μία θέση ιεροκήρυκος για να του δώσουν 10 δραχμές, 20, 30 πόσο θα έπαιρνε για να ζήσει ο άνθρωπος, τον διώχνανε οι υπουργοί. Δεν το δεχόντουσαν. Και κατέβηκε ο Άγιος Πενταπόλεως στα σκαλιά κλαμμένος, με δάκρυα στα μάτια. Και την ίδια ώρα ανέβαινε ο πατέρας της Ναταλίας και ο Παύλος ο Μελάς και πηγαίνανε στο Υπουργείο απάνω. Σταματάει ο πατέρας της Ναταλίας και λέει: Άγιε Πενταπόλεως, προσέξτε πώς το πεις. Γιατί είστε θλιμμένος, γιατί είστε δακρυσμένος. Καταλαβαίνετε, έχουμε υποχρέωση μόνο γι' αυτό να σεβαστούμε το κόκαλα αυτών των ανθρώπων. Λοιπόν, και λέει, τι να σας πω λέει, με έδιωξε πάλι ο υπουργός. Σας έδιωξε ο υπουργός, λέει, παρακαλώ, ανεβείτε πάλι Άγιε Πενταπόλεως. Και ανεβήκανε απάνω, δίνει μια κλωτσιά ο γέρος και μπαίνει μέσα στο Υπουργείο. Κόκαλα, αυτή γλυφταριό, αυτή είναι όλη. Ήδη είναι συνέχεια. Μη φοβόσαστε τίποτα. Σήμερα είναι αυτή, αύριο αυτή. Όταν πήγαινε ο κοινικός αυτό στο θέατρο, ο Διογέννης, πήγαινε στο θέατρο την ώρα που φεύγαν όλοι. Και λέει, γιατί μπαίνεις μέσα στο θέατρο την ώρα που φεύγουν όλοι? Γιατί εγώ έρχομαι πάνω όταν φεύγουν οι άλλοι. Τι έκανε λοιπόν, όταν ένας έφευγε από ένα αξίωμα, πήγαινε και καθόταν στην πόρτα και του λέει, φεύγεις κι εσύ. Φεύγεις κι εσύ. Κύκλος είναι. Ταπεινά. Κοίτα λίγο ταπεινά. Λοιπόν, και τον ανεβάσανε πάνω και τον διόρισαν. Τον διόρισε αυτός ο Άγιος άνθρωπος, ο πατέρας του, της Ναταλίας του Δραγούνη Μελά και ο άλλος, πώς είπαμε, ο Παύλος ο Μελάς. Ο Θεός δεν τους συγχωρέσει. Αυτή. Λοιπόν, και ο γέρος έριξε μέσα στα τσαρούσα και τα έκανε τη σούπα και έλεγε, παρακαλώ βάρτε μου σουπίτσα να φάω. Και έκανε αυτή, πώς θα φάτε, λέει γέροντα, σας παρακαλώ. Εγώ δεν έχω πρόβλημα. Λέει. Μα έχει μέσα τα τσαρούχια σας. Τα τσαρούχια έχει μέσα. Ποια τσαρούχια έχει μέσα? Τους παλάβωναν. Αυτοί ήσανε οι άνθρωποι του Θεού. Και άλλα και άλλα πολλά τα οποία μπορούμε να λέμε και για άλλους πολλούς και για πολλούς άλλους Αγίους. Για την Σιδώτητα, την Αβενησιώτησα που τη λέγανε ότι είχε. Μύρια όσα. Και για τον Άγιο που γιορτάζει άλλο.
Αύριο γιορτάζει ένας μεγάλος Άγιος. Ο Άγιος Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού. Μόνο γι' αυτόν αρεφώνησε ο Θεός μέσα στο Πατριαρχείο της Ρώμης, της Παλαιάς Ρώμης, στο Πατριαρχείο, και είπε ότι προσέξτε να πάτε στο σπίτι του Εφημιανού να δείτε τον άνθρωπο του Θεού. Και τρέξανε και βρήκανε τον Άγιο Αλέξη. Αυτός ο Άγιος Αλέξης τρελός, σαλόνι. Παντρεύτηκε την κοπελίτσα. Το βράδυ που παντρεύτηκε, αντί να πάει να ξαπλώσει μαζί της, λέει: γεια σου, φεύγω, σε φυλάω, με φυλάς. Κράτα μου αυτό, κρατάω αυτό, παίρνω αυτό, γεια σου, και πήρε το βράδυ και Χριστιανέ μου, γιατί την πήρε την κακομοίρα. Να μην την έπαιρνε. Δεν στέκονε και σηκώνεται και πάει στην Έδεσα και γίνεται τόσο ασκητικό, γιατί ήταν η περίφημη εικόνα στην Έδεσα του Χριστού. Και κάθισε εκεί πέρα και περάσανε οι δούλοι και τον ελεήσαν και τον γνωρίσαν. Και μετά γυρίζει στο σπίτι του και μένει στο σπίτι του και πάει και αγωνίζεται, γιατί αυτό κάνουν οι Σαλοί. Οι Σαλοί πηγαίνουν και αγωνίζονται εκεί που είναι ο διάβολος μέσα. Πάνε και χώνονται εκεί. Πού ήταν λοιπόν ο διάβολος? Εκεί και άκουγε κάθε μέρα τη μάνα του να κλαίει, τον πατέρα του να κλαίει, τη γυναίκα του να κλαίει, τους δούλους να τον κοροϊδεύουν, οι δούλοι του και τα λοιπά. Και αυτός έμεινε εκεί και ασκήτευε, παρακαλώ. Ο Αλέξιος, ο άνθρωπος του Θεού, και τον τρώνε προσευχή. Αυτό είναι τρελό. Και ύστερα τον αναγνωρίσανε, καθώς πήγανε, είδατε μέσα στο ορτό και βρήκανε το γράμμα και είδανε ποιος ήταν και μόλις τον εκκυδεύσανε. Και από τότε μέχρι σήμερα ο πατέρας του Αγίου Εφημιανού, από τότε άφησε περιουσία και μέχρι σήμερα, αν πάτε στη Ρώμη και πείτε πού είναι το σπίτι του Αγίου Αλεξίου Πατρόπου του Θεού, θα πάτε και εκεί τα τάγματα των μοναχών των καθολικών που είναι οι άνθρωποι, από τότε μέχρι σήμερα στρώνουν τραπέζια και ταΐζουν τους φτωχούς κάθε μέρα. Γιατί έτσι έκανε ο πατέρας του Εφημιανού προς τιμή του Αγίου Αλεξίου του Πατρόπου του Θεού. Γιορτάζει και ο Αλέξης. Ο Αλέξης, ο πρωθυπουργός. Πρέπει να βαφτίσει. Προσέξτε. Ακούστε, ακούστε. Είναι δυστυχής. Γιατί? Γιατί ο καημένος βαφτίστηκε ο ίδιος. Δεν έχει βαφτίσει τα παιδιά. Αυτό, αν πρέπει να μνημονεύετε τους γονείς σας, δεν είναι γιατί σας κάμανε και σας γεννήσανε. Και αυτό καλό είναι. Δεν είναι γιατί σας αφήσανε περιουσίες. Είναι γιατί σας πήρανε μια μέρα και σας φέρανε στην εκκλησία. Και ανοίξατε την κολυμπίδρα και σας βάλανε μέσα και πήγατε στο ευλογημένο γένος των Ορθοδόξων Χριστιανών. Και σας ανοίξαν τον παράδεισο, σας δώσαν το κλειδάκι του παραδείσου. Ο Θεός να τους συγχωρέσει όλους. Σκοτίζει με αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους. Και αυτοί ψευτολένε, ας μεγαλώσει το παιδί, λέει, και τότε θα μας πει τι θρησκεία θέλει. Βρε ανόητε, μεγαλώνει το παιδί να σου πει θέλω γάλα, να του δίνεις το γάλα. Να προσέχετε τέτοιες ερωτήσεις, είναι πονηρές, ψεύτικες. Οι Σαλοί τα απαντούσαν αυτά. Γιατί μου έδωσες, έπρεπε όταν το παιδί, όταν κλαίει το παιδί, δεν ξέρει, θέλει γάλα. Μαζί λοιπόν με ό,τι καλό έχω, του δίνω και την πίστη. Για να συναυξάνονται, προσέξτε, οι δυνάμεις της ψυχής με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Χριστιανοί μου, εγώ αυτά έτσι λίγο τώρα, έχουμε, είναι και άλλοι πολλοί, αλλά βρούμε άλλοι. Άλλη φορά. Ναι, και θα ξανάθω. Έχεις ακούσει ένα τραγούδι που λέει «Αλάργα, λάργα το φιλί να έχει και νοστιμάδα». Αυτά. Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για την αγάπη του γέροντά σας εδώ πέρα και λοιπά. Ευχαριστώ. Να ευχαριστήσουμε. Μία ώρα και 28 λεπτά. Παναγία μου. Εγώ δεν μπορώ να μιλήσω, έμεινα ενιαίος. Τα αφήνω σε εσάς, νομίζω τι να πούμε μπροστά στον πατέρα Ευάγγελο, ο οποίος πραγματικά με τον λόγο του μας έφερε σε μια προσωπική ισοπαίδωση με αυτά που μας είπε, διότι η σαλότητα αυτή είναι η πιο ευλογημένη κατάσταση, αν μπορεί ο άνθρωπος να την βιώσει, αλλά πρέπει να γερά κότσια πίστεως απέναντι στον Θεό και να μην είναι κάτι στυλιζαρισμένο, αλλά να είναι κάτι καρδιακό. Αυτοί ζούσαν αγκαλιά με τον Χριστό, όπως ακριβώς μας είπατε, γι' αυτόν τον Ρώσο. Εκεί και για όλα τα παραδείγματα που σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πατέρα Ευάγγελε, θέλω να μας υποσχεθείτε ότι θα μας έρθετε μετά το Πάσχα για να κλείσουμε. Θα δούμε. Ο Πατήρ Ευάγγελος πάει στην Ιερά Αποστολή. Πάω στο Καμερούν τώρα. Να πούμε λιγάκι για τον Πατέρα Πρόδρομο, κάνουμε ένα τσάι εδώ. Ναι. Και θα, ο πατήρ Πρόδρομος, ο επίσκοπος του Λιάρας και νέας της Βενωτίου Μαδαγασκάρης, θα έρθει εδώ στο νόμο μας 26 του μήνα, προκειμένου τον φιλοξενήσουμε και να τον βοηθήσουμε που θα ξεκινήσει το ιεραποστολικό του, το πρώτο ιεραποστολικό του ταξίδι στο νησί της Μαδαγασκάρης και θα κάνουμε ένα ιεραποστολικό τσάι στις 26 του μήνα.
Ο πατήρ Ευάγγελος κατέχει πολύ καλά πώς είναι η Ιεραποστολή στο εξωτερικό, εκεί στην Αφρική, και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο βγάλαμε κάποιες προσκλήσεις με 5 ευρώ η μία, προκειμένου να ενισχύσουμε το Ιεραποστολικό έργο του Πατρός Προδρόμου. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει μία πρόσκληση για να ετοιμαστούμε και να είμαστε έτοιμοι να βοηθήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας, γιατί εκτός από αυτά που είπε το Ευαγγέλιο «εν φυλακή ημίν», θα μας πει και «εν Ιεραποστολή ημίν» και «ουκ ήλθατε πρόσμε». Γι' αυτό λοιπόν θα παρακαλούσα πάρα πολύ, όσοι θέλετε να έρθετε να πάρετε στο τέλος, αφού πάρετε την αρχή. Δηλαδή όλοι, όχι από μία, όχι από μία. Όλοι θα πάρετε, εγώ σας τα λέω τώρα, ο πατήρ τα λέει, ξέρετε, εγώ σας τα λέω όπως είναι. Λοιπόν, ο Καντιώτης έλεγε, όσοι είστε από εδώ θα πάτε με τα πόδια σπίτια σας, θα βγάλετε τα λεφτά σας, θα τα αφήσετε σε εμάς. Λοιπόν, όχι σε εμάς. Να ξέρετε πάντοτε, είναι πολύ δύσκολες οι εποχές, τις βλέπετε, οικονομικά και εμείς με τα 5 ευρώ ζούμε, όπως και όλοι. Λοιπόν, είναι δύσκολες οι εποχές. Αλλά ό,τι μπορείτε, το προδρομάκι μας που λέμε εμείς, ο πατήρ Πρόδρομος, είναι ένα στερνοπουλάκι, είναι ένα σπουργητάκι. Κανείς δεν πίστευε αυτό το γλυκύτατο, αυτό το παιδάκι το καλό, αυτό το καλογεράκι, ότι ο Θεός θα το έβγαζε έτσι, τάκ, 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 θα το έβαζε πάνω σε ένα θρόνο και θα του έλεγε, παιδί μου, πείμενε μου την εκκλησία σε αυτήν και από το Καμερούν, αλλά και στην κάτω εκεί στη Μαγαδασκάρη, και κάνε ό,τι μπορείς, παιδάκι μου. Χριστιανοί μου, και μόνο που τον βλέπεις, νομίζω έχει λειτουργήσει εδώ πέρα, και, ναι, και όταν θα έρθείτε εδώ τον δείτε, μόνο η γλυκύτητα αυτού του ανθρώπου και η ταπείνωση αυτού του ανθρώπου, και αν δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, να παρακαλέσετε τον Θεό να μείνει όπως είναι. Αυτό θέλω. Να μείνει όπως είναι. Δεν έχετε 5 ευρώ. Ελάτε και χωρίς 5 ευρώ. Αλλά να παρακαλέσετε να μείνει, εάν μείνει όπως είναι, θα αναβλύζει ο τόπος της λύσης. Εάν δεν μείνει όπως είναι, αλλά θα μποθεί ή τον πειράξει, ή και φταίει όλη η Εκκλησία. Όταν πειράζεται ο πατήρ, φταίει όλη η Εκκλησία. Όταν πειράζομαι εγώ, φταίει όλη η Εκκλησία. Όταν πειράζεστε εσείς, φταίει όλη η Εκκλησία. Προσέξτε, μην πιστέψει κανείς ότι θα σωθεί μόνος. Το χάσαμε το παιχνίδι. Όλοι μαζί πειραζόμαστε και όλοι μαζί πρέπει να πάμε στον παράδεισο. Όλοι μαζί. Με τον Τσίπρα μαζί. Όλοι. Αν το μπορείτε, το χωρέψετε αυτό. Μην γελάτε. Είναι σημαντικό. Όλοι. Οι υβριστές του Χριστού μας. Ο Ιουλιανός ο Παραβάτης. Όλοι. Ο Μάξο Λένιν, ο Μάξο Γκόρκι. Όλοι. Αν δεν το πιστεύετε αυτό, χριστιανοί μου, δεν έχουμε σχέση με τον Χριστό μας. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα. Είναι ανάγκη να σωθούν και να πάμε όλοι. Και στη χάρη του Θεού, και αύριο κάντε μια προσευχή όλοι το Αγίου Αλεξίου και πέστε, Θεέ μου, φώτισε τους όλους τους Αλέξης του κόσμου. Να χαιρετήσετε όλοι, δεν θα κάνουμε σήμερα την παράκλησή μας, να χαιρετήσετε τον Πατέρα Ευάγγελο, να το ευχηθείτε έτσι και να έχουμε καλή ορκόλυπο της Αρακοστής. Και η συνάντησή μας η επόμενη θα είναι την επόμενη, το επόμενο Σάββατο, έτσι είναι, τι κάνω λάθος. Και την Κυριακή θα είναι, Κυριακή. Ναι, ναι. 24, ε. 24. Να είναι 24. Λοιπόν, δεν θα πείτε διευχών εσείς. Διευχώ τον Αγίον Πατέρων ημών και τον Οσίων Μητέρων ημών. Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Άστε καλά. Καλή ευχόλυπη.